Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε. Σε εσάς απευθύνομαι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καταρχάς, βλέποντας πραγματικά και τη συμμετοχή και τις όλες δραστηριότητες σε ποιότητα και ποσότητα, αυτές τις μέρες πραγματικά νιώθω έτσι de profundis την ανάγκη να συγχαρώ την προηγούμενη διοίκηση για όλο το έργο αυτό της προετοιμασίας και της οργάνωσης αυτής της ιατροκοινωνικής εκδήλωσης με σημαντικό impact, με σημαντική επίδραση στα ευρύτερα τοπικά ιατροκοινωνικά ζητήματα, και να προχωρήσουμε μετά από αυτό στο συντονισμό ενός τραπεζιού που ουσιαστικά είναι μία παρουσίαση επιλεγμένων θεμάτων, αντιπροσωπευτικών ίσως θεμάτων, από τις δραστηριότητες, τις κλινικές και ερευνητικές των κλινικών του χειρουργικού τομέα. Και πιστεύω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και να κάνουμε συζήτηση και να χαράξουμε τις προοπτικές που προκύπτουν μέσα από αυτές τις παρουσιάσεις και τις δράσεις για το μέλλον. Ξεκινάμε λοιπόν, για να μην χάνουμε περισσότερο χρόνο, με την ουρολογική κλινική, με τον ο κ. Μητράκας, μπράβο, με τον επιμελητή Α της Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, τον κύριο Μητράκα, ο οποίος θα μας κάνει προφανώς μια ιστορική διαδρομή όσον αφορά την ουρολογία, τις ουρολογικές παρεμβάσεις από την εποχή του Ιπποκράτη και εντεύθεν. Κύριε Μητράκα, έχετε το λόγο, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Τμήματος, αξιότιμο Προεδρείο, κύριοι καθηγητές, φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Λέγομαι Μητράκας Λάμπρος, είμαι επιμελητής Α στην Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το θέμα το οποίο θα σας παρουσιάσω είναι η ουρολογία στο Ιπποκρατικό έργο. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου ζήτησαν να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, στην αρχή φοβήθηκα και ήμουν αρκετά διστακτικός και λέω είναι εντελώς αχαρτογράφητο το πεδίο, δεν ξέρω τι θα βρω. Η πορεία της αναζήτησης όμως ήταν αρκετά ευχάριστη και είμαι στη θέση να πω ότι τελικά πραγματικά χάρηκα που έχω να παρουσιάσω αυτό το θέμα. Ιστορικά, τις σχολές του Κρότονα και της Κυρίνης διαδέχονται η σχολή της Κνίδου και της ΚΟ. Στη σχολή της ΚΟ η κυρίαρχη προσωπικότητα είναι ο Ιπποκράτης. Χρονικά αναφερόμαστε σε αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως Χρυσό αιώνα, δηλαδή 5ο π.Χ. αιώνα. Γνωρίζουμε όλοι μας ήδη από τα σχολικά χρόνια ότι αυτή είναι μία περίοδος στην οποία στον ελλαδικό χώρο, σε πάρα πολλά επιστημονικά πεδία, υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες καταγράφουν γνώση η οποία φτάνει μέχρι και σήμερα και είναι θεμέλιο σε πολλούς τομείς της επιστήμης, και η ιατρική δεν ξεφεύγει από αυτό. Μεταξύ άλλων, η σχολή της ΚΟ έρχεται να πει ότι η αντικειμενική παρατήρηση του ασθενή παρά την κλίνη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βλέπουμε τον ασθενή μας να δούμε σε ποια κατάσταση είναι, τι προβλήματα έχει, τι συμπτώματα έχει. Αυτό θα βοηθήσει στο να γίνει η διάγνωση και μετά, αφού θα έχουμε και τη διάγνωση στα χέρια μας, θα πάμε σε θεραπείες που είναι ανάλογες των προβλημάτων και των συμπτωμάτων. Μπορεί να είναι χειρουργικές θεραπείες με τη χρήση μαχαιριδίου, νηστεριού, κάτι λιγότερο επεμβατικό όπως καυτηριασμός ή αφέμαξη, ή και εντελώς συντηρητικές μέθοδοι όπως λουτρά, φάρμακα, έλαια και έμπλαστρα. Τράκα, μισό λεπτό για την διακοπή. Προς τον τεχνικό, μπορώ να έχω τις διαφάνειες. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Και αυτό που είναι το punchline που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο Ιπποκράτης είναι ο εισηγητής της ουρολογίας. Δεν το γνώριζα, το διαπίστωσα, το βρήκα ψάχνοντας. Και γιατί? Γιατί ουσιαστικά έρχεται και δίνει τον ορισμό της ειδικότητας της ουρολογίας και την διακρίνει ως ξεχωριστή χειρουργική ειδικότητα. Και πού γίνεται αυτό? Γίνεται στο μνημειώδες κείμενο του όρκου του Ιπποκράτη. Είναι αυτό το κείμενο, αυτός ο όρκος, τον οποίο έχουμε δώσει όλοι κατά την διαδικασία απονομής του πτυχίου της ιατρικής. Και τι λέει εκεί πέρα?
μεταφράζοντας στα νέα ελληνικά. Δεν θα χρησιμοποιώ νηστέρι ούτε σε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, της κίστης εννοεί, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης. Εδώ δεν έχουμε αφορισμό στη χειρουργική πράξη. Δεν έχουμε απαγόρευση της χειρουργικής πράξης. Δεν λέει μην κάνετε. Λέει να κάνει αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει το πρόβλημα να κάνει. Όχι οποιοδήποτε. Αυτός που ξέρει λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί ειδικά με το θέμα. Άρα θα ήταν ο ουρολόγος. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία μέσα στο υποκρατικό έργο. Δύο μεγάλα πεδία στα οποία υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφοριών είναι η ουροσκόπηση και η θεωρία του σχηματισμού των νεφρικών λίθων. Βρίσκουμε μέσα στο έργο του Ιπποκράτη ακριβείς πληροφορίες για την ανατομία και τη φυσιολογία του ουροπητικού. Βρίσκουμε επίσης όγκο πληροφοριών για την αιτιολογία των παθήσεων, των ουρολογικών, αλλά και τις αντίστοιχες θεραπείες και έχουμε σαφή περιγραφή των χειρουργικών θεραπείων, ειδικά σε παρεμβάσεις στους νεφρούς για φλεγμονές ή αποστήματα και στην κίστη. Πάντα με την προηγούμενη σύσταση, προτροπή, απαγόρευση ότι αυτός που ξέρει να ασχοληθεί με το θέμα. Δεν επιτρέπεται η ανατομική διατομή στην εποχή που υπάρχει, που δραστηριοποιείται η σχολή της ΚΟ. Αυτό έρχεται αρκετά αργότερα με τον Γαλινό η ανατομική διατομή. Επομένως, οι πληροφορίες που παίρνουμε οι ανατομικές δεν έχουν προκύψει από ανατομική διατομή και αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία. Τι άλλο μας λέει το υποκρατικό έργο, το οποίο δεν αφορά μόνο στην ουρολογία, αφορά σε όλες τις ειδικότητες, ότι εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την δύναμη και την κρίση μας για να βοηθήσουμε τον άρρωστο, να τον θεραπεύσουμε, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, να μην τον βλάψουμε. Λέει όμως να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη και την κρίση μας και στη νεότερη Ελλάδα έχουμε πάει στο να είμαστε φυγόπονοι και ευθυνόφοβοι. Εδώ λέει να χρησιμοποιήσουμε. Λέει να κάνουμε το πάνω, να αποφύγουμε την ευθύνη. Λοιπόν, άρα είναι και αυτό μία θεμελιώδης παρατήρηση, γνώση, προτροπή που υπάρχει πάλι μέσα στο κείμενο του Ιπποκράτη, σε κείμενα του Ιπποκράτη. Εισάγονται πάρα πολλοί ουρολογικοί όροι, λιθίαση, κυστίτιδα, κυστεοτομή, δυσουρία, στραγγουρία, όροι που έχουν φτάσει μέχρι σήμερα στην ειδικότητά μας. Η ουρολογία φαίνεται ότι είναι πολύ αγαπημένο αντικείμενο για την σχολή της ΚΟ. Στους αφορισμούς του Ιπποκράτη, 30 από τους 420 αφορούν σε ουρολογικά θέματα. Στην θεωρία του σχηματισμού των νεφρικών λίθων, μερικές πληροφορίες παραπάνω, διαπιστώνεται ότι υπάρχει αμμώδες ίζημα ή και λίθη στα ούρα. Και πώς γίνεται αυτό? Περιγράφεται ότι υπάρχουν όγκοι που αναπτύσσονται μέσα στην αορτή και αυτοί πιωροούν, εξέρχονται από την αορτή, άρα με την μορφολογία του υλικού που βγαίνει από τα αγγεία θα έρθει αυτό το υλικό μέσα στα ούρα, μέσα στην κίστη και θα είναι η λιθίαση. Η ποιότητα του νερού, και αυτή τονίζεται ως σημαντική, δεν πρέπει να έχουμε ανάμιξη του πόσιμου ύδατος, έτσι ώστε να αποφεύγει το σχηματισμός ιζήματος ή και λίθων. Η επόμενη όμως περιγραφή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, είναι σαν να έρχεται από βιβλίο ουρολογίας που γράφεται σήμερα, ενώ αυτό έχει γραφτεί τον 5ο αιώνα π.Χ. Λέει ότι η φλεγμονή στον αφιένα της κίστης δεν επιτρέπει την καλή ούρηση, επομένως τα πυκνότερα και πιο νεφελώδη ούρα συσσωρεύονται, άρα έχουμε αυξημένο υπόλοιμα ούρων μέσα στην κίστη, άρα έχουμε στάση ούρων μέσα στην κίστη, άρα θα έχουμε ψαμίαση, αυτό είναι τον σχηματισμό των αρχικών μικροκρυστάλλων, περαιτέρω συνένωση αυτών και τον σχηματισμό λίθων. Είναι ο μηχανισμός με τον οποίο σχηματίζονται οι λίθοι στην κίστη. Και η περιγραφή είναι ήδη τον 5ο αιώνα π.Χ. είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μας λέει επίσης το υποκρατικό έργο ότι στα κορίτσια λόγω της ανατομίας της ουρήθρας και της καλύτερης ενυδάτωσης δεν σχηματίζονται λίθοι. Και θεραπευτικά προτείνεται η ενυδάτωση, πόση κρασιού με άφθονο νερό, αλλά και φάρμακα φυτικής προέλευσης τα οποία ευοδώνουν την αποβολή των λίθων. Είναι θεραπευτικές πρακτικές που και σήμερα έχουν ρόλο στην θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με λιθίαση.
Η ουροσκόπηση, όπως λέει και το όνομά της, είναι η μακροσκοπική εξέταση των ούρων. Γίνεται και σήμερα αυτό. Έχει σημαντική θέση μέσα στο υποκρατικό έργο. Είναι μια εξέταση η οποία μας αντανακλά τη λειτουργία του ουροποιητικού αλλά και του σώματος. Τονίζεται ότι το ουροποιητικό είναι το μόνο σύστημα το οποίο δίνει τόσες πολλές πληροφορίες και διαγνωστικές και προγνωστικές μέσω του εκρήματός του που είναι τα ούρα. Με τη διαδικασία αυτή μελετούσαν και οξείες και χρόνιες καταστάσεις παθολογικές. Μπορούσαν με την ουροσκόπηση να κάνουν διάκριση ανάμεσα στις ουρολοιμώξεις του ανώτερου ουροποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση θα έβλεπε κάποιος τα ούρα μικρά σαρκώδη στοιχεία σε σχήμα τρίχας και σε λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού, όπου εκεί θα έβλεπε κάποιος πείγματα στα ούρα και αυτό σε συνδυασμό με τη στραγγουρία και τη δυσουρία που είναι από τους όρους που έχουν εισαχθεί στην ιατρική μέσω του υποκρατικού έργου. Επίσης, για την χρειά των ούρων αναφέρεται συσχέτιση της χρειάς των ούρων με πιθανές αιτίες παθολογικές καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, τα εντελώς διαυγή ούρα, τα άχρωμα, συσχετίζονται με εγκεφαλικές ασθένειες, νεφρική δυσλειτουργία ή νεφρική ανεπάρκεια και άπειο διαβήτη. Η ξαφνική αιματουρία περιγράφεται ότι μπορεί να οφείλεται σε μία ρήξη μικρού νεφρικού αγγείου. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που συμβαίνει στην νεκρωτική νεφρική θηλίτιδα λόγω ισχυμικής νέκρωσης. Η παρατήρηση των φυσαλίδων στα ούρα είναι ένα θέμα που το ακούμε και σήμερα που έρχεται κάποιος ασθενής και μπορεί να το αναφέρει. Εδώ πάντως είναι κατά βάση παρατήρηση χωρίς να γίνεται ερμηνεία της παθοφυσιολογίας. Είναι πάλι μία παρατήρηση για να μπορέσει να γίνει έκφραση γνώμης σχετικά με την βαρύτητα και την πρόγνωση της παθολογικής κατάστασης που προκαλεί αυτό το φαινόμενο. Θεωρείται ότι υπάρχει νεφρική νόσος στον ασθενή αυτό και κυρίως παρατεταμένη, το οποίο θα τέριαζε με σημερινά δεδομένα σε μια κατάσταση σαν τη χρόνια σπειραματονεφρίτιδα. Περιγράφεται επίσης ότι όλα τα συμπτώματα της κυστικής νόσου αναγνωρίζονται από την εμφάνιση των ούρων και τις αλλαγές της. Επομένως, συμπερασματικά, αυτά που μπορούμε να συγκρατήσουμε είναι ότι ο Ιπποκράτης είναι ο εισηγητής της ουρολογίας. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ τιμητικό για την ειδικότητά μας. Μέσα στο υποκρατικό έργο έχουμε σαφή και τεκμηριωμένη επιστημονικά διάγνωση των ουρολογικών ασθενειών. Αντίστοιχα, έχουμε σαφή περιγραφή των θεραπείων που μπορεί να είναι συντηρητικές και χειρουργικές. Και έχουμε και το ξεκάθαρο μήνυμα, συμπέρασμα, ότι οι ειδικές ασθένειες απαιτούν διαχείριση από τους αντίστοιχα ειδικούς ιατρούς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μητράκα για την πραγματικά μεστή περιεκτική και μέσα στον χρόνο παρουσίαση του υποκρατικού έργου και της επίδρασης που είχε στην γενικότερη εξέλιξη ουρολογίας έκτοτε. Θα έλεγα ότι επειδή υπάρχει έτσι κι αλλιώς μια ετερογένεια στις εισηγήσεις λόγω των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο για την εισήγηση του κυρίου Μητράκα, την κάνουμε τώρα, αλλιώς να προχωρήσουμε στην επόμενη εισήγηση ή κάποια διευκρινιστική ερώτηση από κάποιο φοιτητή μας. Δεν βλέπω κάτι, οπότε κύριε Μητράκα, σας ευχαριστώ. Ναι, είναι και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και ερχόμαστε στη δεύτερη εισήγηση από τον καθηγητή της χειρουργικής και διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, τον κύριο Ζαχαρούλη. Το γνωρίζετε όλοι σε αυτή την αίθουσα. Ο κύριος Ζαχαρούλης, όπως γνωρίζετε, μέσα από την ειδίκευσή του και την εξειδίκευσή του και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει εξειδικευθεί στη χειρουργική υπατοσχοληφόρων Παγκρέατος. Τα τελευταία χρόνια αγαπάει ιδιαίτερα και έχει εστιάσει το όλο ακαδημαϊκό του έργο στο πάγκρεας γενικότερα. Μάλιστα, διευθύνει ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αφορά τον καρκίνο του παγκρέατος και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ξεκινάει από την καρκινογένεση, από βασικές αρχές και βασικές επιστημονικές γνώσεις μέχρι την πολυδύναμη αντιμετώπιση και τις τρέχουσες εξελίξεις. Και με αυτή την έννοια πραγματικά είναι μια ευκαιρία τώρα να σας δώσει όλο το παλμαρέ της χειρουργικής του παγκρέατος. Ίσως είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο πιο ενημερωμένος, όχι μόνο σε αυτά που συμβαίνουν και σε αυτά που έρχονται στη χειρουργική του παγκρέατος. Δημήτρη.
Σας ακούμε. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να πω έτσι σύντομα ότι μαζί μοιραζόμαστε αυτό το δύσκολο αγώνα στην κλινική και ό,τι θα αναφέρω είναι μια προσπάθεια από κοινού και με τον κύριο Τεπετέ, που συνοψίζεται και αθροίζεται ως δραστηριότητα μιας κλινικής και μιας ομάδας η οποία δημιουργείται υπό την ηγεσία, θα έλεγα, ή την διεύθυνση και του κύριου Τεπετέ και τη δική μου στο κομμάτι αυτό. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο συνέδριο αυτό. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κύριος Τσούγκος, να τον συγχαρώ για την άριστη διοργάνωση του συνεδρίου και βέβαια για τον κύριο Γιαννούκα. Να καλωσορίσω τον κύριο Καραχάλη στη διεύθυνση της ιατρικής σχολής. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που θα τον έχουμε πρόεδρο τα επόμενα δύο χρόνια. Για μας προσωπικά ήταν μια πολύ θετική στιγμή για την ιατρική σχολή. Ανάληψη θεόφιλε της ηγεσίας από σένα. Αυτό βέβαια ανεβάζει και τον πύχη, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε. Να πω ότι το υποκράτη του συνέδριου είναι ένας πολύ βαρύς τίτλος. Είναι ένα συνέδριο το οποίο ξεκινάει φέτος. Θεωρώ ότι μπορούμε να το φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά ως ιατρική σχολή, να γίνει ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, γιατί πραγματικά το όνομα Ιπποκράτης είναι η βάση και τα θεμέλια της σύγχρονης ιατρικής. Άρα τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Και δεν μπορούμε να κάψουμε αυτό το χάρτη που λέγεται Ιπποκράτη συνέδριο. Πρέπει να το ανεβάσουμε και εύχομαι από αυτό το βήμα που εγώ τώρα έχω την τιμή να μιλάω να περάσουν αργότερα στα επόμενα χρόνια όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες του κόσμου. Γιατί έτσι θα δικαιωθούμε και έτσι θα δείξουμε στον κόσμο ποια είναι η ελληνική ιατρική, όχι τότε αλλά και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εμένα η εμπειρία μου ξεκινάει από μια συνέντευξη που είχα δώσει στην Αμερική. Και όταν με ρώτησαν από πού είμαι, τους λέω Λάρισα. Λέει, πού είναι αυτό. Καλά-καλά δεν ξέραν και πού είναι η Ελλάδα, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Λέω Όλυμπος. Α, λέει Όλυμπος. Μάλιστα. Λάρισα, λέω, και στροφάρω και τους λέω, εκεί, λέω, έζησε και πέθανε ο Ιπποκράτης. Με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, έζησε. Λέω, ναι. Πέθανε, μου λέει, εκεί. Λέω, πέθανε. Too bad, μου λέει, for you. Μετά το ανέλησα στο μυαλό μου και αυτό το οποίο κατάλαβα ότι έλεγε είναι ότι ναι, μεν έχετε τον Ιπποκράτη, αλλά τώρα δεν έχετε και τόσα πολλά επιτεύγματα να δώσετε ως ιατρική κοινότητα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό εννοούσε. Βέβαια, πολλοί Έλληνες στο πρόγραμμα αυτό τον διαψεύσαμε και δείξαμε ότι δεν έχει δίκιο. Για να εντοπιστώ γρήγορα στα νοσήματα του παγκρέατος, γνωρίζετε όλοι ότι ο παγκρεατικός καρκίνος είναι ένας πολύ δύσκολος καρκίνος. Ίσως ο καρκίνος στον οποίο έχουμε κάνει τη λιγότερη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Και βλέπετε εδώ το διάγραμμα, πόση επιβίωση μέχρι το 2007, ενώ κάνουμε τεράστιες πρόοδους σε άλλους καρκίνους, στον καρκίνο του παγκρέατος τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Θυμίζω την ανατομία. Θυμίζω ότι συνήθως παρατηρείται στην κεφαλή του παγκρέατος, αυτό είναι το πάγκρεας, λιγότερο στο σώμα και πιο σπάνια στην ουρά, όπου και είναι και πιο επιθετικό. Θυμίζω ότι υπάρχουν δύο μεγάλα αγγεία, η πηλαία φλέβα, η άνω μεσεντέριος φλέβα πιο κάτω και η άνω μεσεντέριος αρτηρία, η οποία θα καθορίσει την εξαιρεσιμότητα του καρκίνου. Αυτά γρήγορα ως βασικά. Τα συμπτώματα είναι λίγο ως πολύ γνωστά, δεν θα επιμείνω. Θα πω μόνο ότι η κατάθλιψη, την οποία διερευνούμε και σε διδακτορική διατρίβη στην κλινική μας, αποτελεί ένα από τα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος και ένα από τα αίτια του καρκίνου του παγκρέατος. Και αυτό βέβαια δεν το είπαμε τώρα, το είπε ο Ιπποκράτης πολλά χρόνια πριν. Κάθε νόσος ξεκινά πρώτα από την ψυχή και μετά καταλήγει στο σώμα. Αυτό είναι κάτι που καλά είναι σαν γιατροί να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Όχι μόνο για τον καρκίνο του παγκρέατος, αλλά για πολλά άλλα πράγματα. Και εδώ σας παρουσιάζω το πιο σύγχρονο, το πιο ολοκληρωμένο randomized control trial που παρουσιάστηκε ποτέ. Η πιο ολοκληρωμένη μελέτη, την οποία συνέλαβε ο Ιπποκράτης και ο οποίος είπε το εξής απλό, αυτό που υπηρετούμε εμείς πάντα, ότι ό,τι τα φάρμακα δεν μπορούν να κάνουν καλά, το κάνει καλά ο σίδηρος, το νηστέρι δηλαδή. Και όταν το νηστέρι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, τότε το κάνει φωτιά, ο καυτηριασμός δηλαδή ήταν η σύλληψη τότε. Και όταν ούτε αυτό μπορεί να κάνει κάτι, τότε τα πράγματα είναι ανίατα. Αυτό είπε ο Ιπποκράτης και αυτό υπηρετούμε μέχρι και σήμερα και θα δείτε παρακάτω.
Αυτό εμείς στο χωριό μας, το δικό μας, το λέμε surgery is the best option. Διότι είναι πραγματικά ο μοναδικός τρόπος για να εξασφαλίσει κανείς τη μεγαλύτερη δυνατή επιβίωση του καρκίνου του πανκρέατος, είναι το χειρουργείο. Βεβαίως, βλέπετε εδώ στο σχηματάκι αυτό όλους τους σταθμούς από το 1900 μέχρι το 2020 που σημάδεψαν τον αγώνα κατά του καρκίνου του παγκρέατος, και θα πω μόνο ότι έχουμε από το 1980 και μετά μια τρομερή βελτίωση στην διαχειριτική θνητότητα, τα χειρουργεία μας δηλαδή γίναν καλύτερα, ενώ από το 2000 προς το 2020 έχουμε μια τρομερή ανάπτυξη των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων που συνέβαλαν στην καλύτερη επιβίωση των ασθενών αυτών. Το 1761 περιγράφτηκε από το Μοργανί η πρώτη αναφορά σε όγκο παγκρέατος. Ο Ιπποκράτης δεν έχει αναφορά σε όγκο παγκρέατος. Ήταν ένα ανεξερεύνητο όργανο μέχρι τότε. 1761, εδώ τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Και ανατρέχουμε σε φράγκη και εντός εισαγωγικών βιβλιογραφία, η οποία γράφει τη δική της ιστορία. Και βέβαια εδώ πέρα είναι η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά στον καρκίνο του παγκρέατος. Και επίσης εδώ υπόθηκε κάτι το οποίο εμείς οι χειρουργοί συνέχεια το λέμε, ότι όποιος χειρουργεί έχει επιπλοκές, όποιος δεν χειρουργεί δεν έχει. Έχει μηδενικές επιπλοκές. Η πρώτη αναφορά από τον Τρεντέλεμπερκ από τη Γερμανία είναι η πρώτη εκτομή όγκου παγκρέατος από την ουρά του παγκρέατος, ενώ ο Στιούαρτ Χάλστεντ από το Τζονς Χόπκινς έκανε την πρώτη επιτυχή εκτομή σε καρκίνο της Λυκύθου το 1800 τόσο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι επιβίωσαν τότε, έτσι, και πέθαναν λίγους μήνες μετά. 1909, Walter Kautz, ο οποίος γερμανός χειρουργός, επίσης η πρώτη μερική παγκρεατεκτομή στον κόσμο. Και βέβαια πάμε στον πιο σύγχρονο, τον Alan Whipple, ο οποίος από το Columbia University καθιέρωσε αρχικώς μια τροποποιημένη επέμβαση και στο τέλος μια επέμβαση σε ένα στάδιο, τη γνωστή σε εμάς επέμβαση Whipple, την οποία και υπηρετούμε τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Τζον Κάμερον είναι ο πιο τελευταίος χειρουργός, από τα χρόνια του οποίου έγινε μια έκρηξη στην διάδοση της παγκρεατικής χειρουργικής, η οποία επεκτάθηκε όχι μόνο πια σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, δίνοντας ζωή σε πολλούς καρκινοπαθές από τον καρκίνο του παγκρέατος. Αυτή είναι κοντολογήσει επέμβαση, πολύ γρήγορα, δεν σταθώ σε αυτό, εκτομή του στομάχου, εκτομή της κεφαλής του παγκρέατος, δωδεκαδακτύλου και ανασύσταση με έντερο. Βέβαια τα πράγματα συνεχώς εξελίσσονται και φτάσαμε στο να δοκιμάζονται επεμβάσεις τέτοιου είδους, οι οποίες είναι τεράστιες επεμβάσεις. Προσέξτε, μιλάμε για την μεγαλύτερη επέμβαση στο ανθρώπινο σώμα μετά τη μεταμόσχευση ύπατος, έτσι. Είναι πολύ δύσκολες επεμβάσεις, απαιτητικές τεχνικά επεμβάσεις, με υψηλή θνητότητα και θνησιμότητα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Άρα αυτό το βήμα, το να επιχειρηθεί αυτό λαπαροσκοπικά ή και ρομποτικά, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και πρέπει εδώ να πω ότι αυτά ακόμα δοκιμάζονται σε trials, δεν είναι καθιερωμένες τεχνικές. Έτσι, θα πω μόνο ότι από το 1882 μέχρι το 2003 η πρόοδος στη χειρουργική αυτή ήταν τεράστια, εκθετική. Δεν έχει καμία σχέση ο ρυθμός ανάπτυξης των τεχνικών από το 1800 μέχρι το 2003 με το ότι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Και βέβαια οι γνώσεις μας αυξάνονται διαρκώς, ακόμα και σε βασικά επίπεδα όπως την ανατομία, παθοφυσιολογία, μοριακά, αυτά ψάχνονται συνεχώς. Έχουμε επεμβάσεις οι οποίες τώρα δοκιμάζονται σε συγκεκριμένους υποτύπους γονιδίων και διαγνωστικά προχωράμε πάρα πολύ κτλ. Κτλ. Έτσι, κοντολογίες. Πρώτα ανοίγαμε και μετά βλέπαμε τι γίνεται. Τώρα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πρώτα βλέπουμε και μετά ανοίγουμε. Και μπορούμε έτσι να επιτύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μεγάλη πρόοδος. Κοιτάξτε, δείτε, τώρα σας πω εντάχει. Όταν ο όγκος αγκαλιάζει την άνομη συντέριο αρτηρία, όπως εδώ ή όπως εδώ, είναι τρία διαφορετικά χειρουργεία. Ή είναι ανεγχείρητο. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το δούμε πριν μπούμε στο χειρουργείο.
γι' αυτό και γίνονται και τα ογκολογικά συμβούλια, γι' αυτό και μελετώνται με αξονικές υψηλής ευκρίνειας και δίνουμε στους ανθρώπους μας, στους ασθενείς μας την ευκαιρία για καλύτερα αποτελέσματα. Ποιος είναι ο στόχος και η πρόοδος της χειρουργικής του παρόντος και του μέλλοντος? Είναι να αυξήσουμε τα κριτήρια εξαιρεσιμότητας, να βάλουμε δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος στο χειρουργείο και να επιτύχουμε μια εκτομή, διότι έτσι θα τους δώσουμε μεγαλύτερη επιβίωση. Άρα πρέπει να βελτιώσουμε τις χειρουργικές τεχνικές, να δούμε άλλου είδους ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές και να έχουμε, αν είναι δυνατόν, και μια πιο πρώιμη διάγνωση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Λαπαροσκοπική χειρουργική στην κλινική μας εφαρμόζεται κατά κόρον. Θα δείτε ότι εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές οι οποίες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπετε μια διάχυτη μεταστατική νόσο, απογοητευτικά πράγματα. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο χημειοθεραπεία, όπως αυτή η εικόνα. Αυτή δεν απεικονίζεται εύκολα στις μαγνητικές και στις αξονικές. Αυτό είναι ένα στίγμα στο ύπαρ που βλέπετε μόνο λαπαροσκοπικά και το οποίο αλλάζει δραματικά τη στρατηγική του χειρουργείου αλλά και το μέλλον και την έκβαση του ασθενούς αυτού. Λαπαροσκοπική περιφερική παγκρεατεκτομή, την είχαμε κάνει μαζί με τον Κώστα τον Τεπετέ πριν από πολλά χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη λαπαροσκοπική παγκρεατεκτομή που έγινε στην Ελλάδα. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Εκτομή παγκρέατος είναι αυτή, με τρεις τρυπούλες και μία μικρή τρύπα σαν ένα ψαρά από το στόμιο, ο οποίος είχε μία καλοήθεια στο σώμα του παγκρέατος. Τότε θυμάμαι, μου λέει ο Γιώργος Τζουβάρας, καλά, πώς θα το κάνετε αυτό? Αυτό έγινε μια φορά στην Ιταλία και είχαν μαζευτεί 10 καθηγητές. Όμως και το background που είχαμε και η τόλμη που είχαμε με όλη η ομάδα μας μας βοήθησε να κάνουμε την πρώτη εκτομή. Όμως η ουσία δεν είναι να κάνουμε αυτό το χειρουργείο με μικρές τομές. Τις περισσότερες φορές αυτό που επιζητούμε είναι ένα πολύ καλό παρασκεύασμα με καλούς λυμφαδενικούς καθαρισμούς, το οποίο θα εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βλέπετε εδώ οι φωτογραφίες, εικόνες διαχειριτικές από τα χειρουργεία μας, με καθαρά αγγεία κτλ. Και ανασύσταση, η οποία αποτελεί ένα πολύ δύσκολο στάδιο της επέμβασης αυτής, τοποθετώντας το πάγκρας μέσα στο στόμαχο ή τοποθετώντας το πάγκρας μέσα στο έντερο, συνδέοντας τον κοινό χολιδόχο πόρο με το έντερο, καθαρίζοντας την πηλαία φλέβα. Εδώ βλέπετε την πηλαία φλέβα καθαρή κτλ. Σύγχρονες εκτομές σε έναν ασθενή 35 χρονών με μεγάλη μετάσταση από νευροενδοκρινή όγκο. Βλέπετε εδώ το παρασκεύασμα, αυτό είναι ο όγκος, με λεμφαδένες γύρω-γύρω, πώς γίνονται οι εκτομές. Αυτό είναι το σώμα, έχει βγει ο σπλήνας και το πάγκρας και διατέμνεται με σειραπτικό. Όμως τίποτα δεν είναι σαν την έρευνα στη χειρουργική και ως ακαδημαϊκοί είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τριπλά καθήκοντα, να έχουμε και κλινική απόδοση εξαιρετική και ερευνητική απόδοση εξαιρετική και όλα αυτά να μετουσιώνονται σε μια καλή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Εδώ λοιπόν βλέπετε μια συνεργασία της χειρουργικής κλινικής με το τμήμα του ακτινολογικού της ιατρικής σχολής και με το Imperial, εδώ είναι ο μέντορας μου, ο Νάγκιου Χαμπίπ, με τον οποίο 10 χρόνια ερευνών απέδωσαν 6 πατέντες, οι οποίες χρησιμοποιούνται τώρα πια για χειρουργική ύπατος παγκρέατος χοληφόρων σε όλο τον κόσμο και βέβαια αυτά μας έδωσαν την όθηση να έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, αλλά αυτό δεν ήταν η ουσία. Η ουσία είναι ότι αλλάξαμε στο μέτρο του δυνατού κάποια πράγματα και μια πορεία χειρουργικής στο κομμάτι αυτό πήρε έναν άλλο δρόμο. Εδώ βλέπετε την εφαρμογή του PIR που λέγαμε παλιά, που λέω προηγουμένως. Βλέπετε την εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων σε ανεγχείρητο όγκο και από τις πρώτες εκτομές ανεγχείρητων όγκων με βάση τις ραδιοσυχνότητες. Είναι μια δημοσίευση του 2018. Ενώ τώρα πια στην κλινική μας χρησιμοποιείται και η τελευταία τεχνική του irreversible electroporation, μια τεχνική δηλαδή που μπαίνουν ηλεκτρόδια μέσα στον όγκο, ανοίγουν τους πόρους της κυταρικής μεμβράνης με αποτέλεσμα να ενισχύεται η απόπτωση και η επίδραση της χημειοθεραπείας. Όλα αυτά απαιτούν πολύ κόπο, μια συνεχή ενασχόληση, μια συνεχή ζήμωση. Κάθε χρόνο μαζί με τον Δημήτρη τον Σημειονίδη και τον Αλέξανδρο τον Διαμαντή, τον Κώστα Περιβολιώτη και άλλους πιο νέους σας συναδέλφους, επισκεφτόμαστε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Επιτρέπουμε να γίνεται μια ζήμωση, τους καλούμε να έρχονται εδώ. Με αποτέλεσμα, ο σκοπός μας που είναι η εγκατάσταση και η πρόοδος ενός τέτοιου κέντρου τέτοιας χειρουργικής να είναι σε
διαρκή υψηλά επίπεδα και από πλευράς παροχής υπηρεσιών άρτια ολοκληρωμένη. Στο τμήμα μας τρέχουν 2-3 διατριβές τώρα, οι οποίες κατά την άποψή μας και όπως αποδεικνύεται και από τις δημοσιεύσεις είναι πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ είναι η πρώτη η παραγωγή ζήνογκραφτ, δηλαδή μοντέλου παγκρεατικού καρκίνου σε πειραματόζωα, τα οποία το φτιάξαμε, δοκιμάζουμε τώρα φάρμακα πάνω σε αυτά και έχουμε μία καλή άποψη για το πώς θα εξελιχθεί ένας άρρωστος σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί το αντίστοιχο πειραματόζωό του. Παίρνουμε δηλαδή τα κύτταρα από το χειρουργείο του αρρώστου, τα βάζουμε στο ποντίκι, βλέπουμε πώς εξελίσσεται, δοκιμάζουμε φάρμακο και τροποποιούμε τη θεραπεία του ασθενούς με βάση τα αποτελέσματα αυτά. Και αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο όσους ενδιαφέρεται σας καλώ μετά το πτυχίο σας να συμμετέχετε. Στην κλινική έχουμε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, Παχαίος Εντέρου, του κ. Τζουβάρα και του κ. Τεπετέ Χειρουργική της Πιέλου. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ υψηλού επίπεδου και τα 3 φυσικά. Εδώ βλέπετε μία δημοσίευση, γιατί όλα χρειάζονται πολύ δουλειά και τελειώνω, όπου μεταφέρουμε γονίδια μέσα σε πάγκρεας με μια ειδική αντλία. Η δημοσίευση αυτή πήγε στο Τζιν, σε ένα πολύ ψηλό περιοδικό. Και βέβαια καθιερώσαμε μία τεχνική που λέγεται Hydrodynamic Transfection of Genes, που ενδεχομένως να ανοίξει στο μέλλον καινούριους δρόμους για μεταφορά αντικαρκινικών γονιδίων μέσα στο πάγκρεας. Το slide αυτό είναι από τα χωράφια τα δικά μου και το έβαλα γιατί χθες άκουσα από τον κύριο Χριστοδούλου ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα, ότι όταν τους λες, ξέρεις, αυτή είναι μια στιγμή η οποία είναι ιερή και έχει απασχολήσει πολύ και τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική κτλ. Η ανακοίνωση σε έναν άρρωστο ότι έχει καρκίνο. Αυτό είναι μια πολύ μοναδική στιγμή. Πρέπει λοιπόν να τους έχουμε όπως το στάρι λυγίζει από τον αέρα, να μπορέσουμε να το σηκώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζαφαρούλη, γιατί δεν σας έδειξε μόνο όλη την ιστορική διαδρομή, το τι συμβαίνει στον πλανήτη πάνω στον καρκίνο του παγκρέατος, σας έδειξε ότι η χειρουργική κλινική και σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο είναι στην πρωτοπορία των εξελίξεων των τωρινών και των μελούμενων και ανέδειξε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που εισήγε όσα από εσάς κάνουν χειρουργική ειδικότητα, ότι ο χειρουργός δεν είναι απλώς ένας τεχνίσιαν. Έτσι, βλέπετε ότι ο μοντέρνος χειρουργός γνωρίζει βασική επιστήμη, γνωρίζει βασική έρευνα, ξέρει και συνεργάζεται και αντιμετωπίζει ολιστικά όχι απλώς το νόσημα αλλά τον ασθενή. Και πραγματικά συγκινούμε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και για το τελευταίο slide, ότι είναι καλή η επιστήμη, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπηρετούμε έναν ασθενή κάθε φορά. Μπορεί να έχουμε τη διάθεση να χειρουργήσουμε, να κάνουμε μια παρέμβαση, να προσφέρουμε στον εαυτό μας τη χαρά κάποιας μείζωνας παρέμβασης, σαν καλλιτέχνες που μερικές φορές νιώθουμε, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ένα θετικό πρόσημο για τον ασθενή, για τον οποίο η προσέγγιση και η συμμετοχή του είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά για τόσο δύσκολα νοσήματα και νεοπλάσματα. Μήπως υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, να δώσουμε λίγο χρόνο, αν υπάρχει καμιά ερώτηση για την εισήγηση του κυρίου Ζαχαρούλη από κάποιον, κάποιο σχόλιο. Γιώργος, είσαι? Ναι, ναι. Κάνε τη μάσκα, ρε παιδί μου. Ο πατέρας σου δεν φοράει μάσκα. Δεν φοράει. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, καταρχήν, αν πρόεδρε του για την άκρη εκπαίδευση που έλαβα και λάβαμε γενικά το τρίμηνο του πτυχιακού μαθήματος στην κυβερνική. Είμαι βέβαιος ότι στην κυβερνική πατρέα του λίγου αστυνομικών είμαστε οι καλύτεροι συνειδητές όλη την Ελλάδα. Και είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσουμε τέτοια παρουσία, αλλά και να συμμετέχουμε καλά σε αυτά. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Η ερώτηση μου στον κύριο Καθαρού είναι εξής. Κάνατε μια μικρή αναφορά σε πρόληψη. Γενικά είναι από τους πιο βαρύς καρκίνους που υπάρχουν και το ζητημένο και όμως το χρήσιμο είναι πάρα πολύ απλά. Και πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε ειδικά. Τι γίνεται στο κομμάτι της πρόληψης, τι γίνεται στο κομμάτι του συμπτωματικού ελέγχου.
Δημήτρη, θέτε στο μικρόφωνο εδώ. Γιώργο, καταρχήν, να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Προκειμένου να ανεβάσουμε το επίπεδο της εκπαίδευσης των φοιτητών. Και δεν είναι φυσικά προσωπική, είναι όλες οι κλινικές, δύο τακτικών καθηγητών και μου προσωπικά και των υπολείπων. Άρα αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που τα ακούω αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο κομμάτι το άλλο. Η ερώτηση η οποία έκανες είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί. Καταρχήν υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι εμπίπτουν σε παράγοντες κινδύνου. Στο γενικό πληθυσμό, καταρχήν, να πω ότι η πρόληψη για τον καρκίνο του παγκρέατος είναι εξαιρετικά δύσκολη και αδιευκρίνηση αυτή τη στιγμή. Δεν συστήνονται αξονικές, δεν συστήνονται υπέρηχοι και το screening test αφορά μόνο ειδικές ομάδες που είναι οι εξής. Άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν, ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από χρόνια παγκρεατίτιδα, δικαιούνται και υποχρεούνται ανάλογα με το πρόβλημα να υποβάλλονται σε αξονικές παγκρεατογραφίες ανατακτά χρονικά διαστήματα. Καπνιστές, βαρύς καπνιστές, αλκοολικοί, αυτές οι ομάδες υποχρεούνται σε ένα screening test, το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η αξονική τομογραφία. Στο γενικό πληθυσμό δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί είναι πολύ ακριβό. Υπάρχει το κεφάλαιο που λέγεται κληρονομικός καρκίνος του παγκρέατος, που αφορά κυρίως νέες ηλικίες και τον οποίο το γονιδιακό προφίλ ερευνάται αυτή τη στιγμή, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Έχουν ενοχοποιηθεί γονίδια. Έχουμε στη φαρέτρα γονίδια τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν και να μπει ο ασθενής σε μια κατηγορία παρακολούθησης. Αλλά ακόμα το θέμα είναι υπό έρευνα, όπως επίσης υπό έρευνα είναι και η λεγόμενη προφυλακτική παγκρεατεκτομία. Είμαι σίγουρος ότι στα δικά σας χρόνια θα υπάρχει γονιδιακό προφίλ και προφίλ ασθενούς που θα υποβάλλονται σε προφυλακτική παγκρεατεκτομία κατά τα πρότυπα της προφυλακτικής μαστεκτομίας. Άρα είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα αυτό που είπες, συνοψίζοντας, στο για το γενικό πληθυσμό δεν υπάρχει screening test, υπάρχουν μόνο για τις ειδικές κατηγορίες και συνιστώνται αξονικές παγκρεατογραφίες για να απεικονίσουμε το πάγκρεας. Αυτά. Αν μου επιτρέπεις και εμένα, Δημήτρη, μια έτσι επιπλέον επισήμανση, ίσως δύο είναι τα πιο πρώιμα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος, τα οποία όμως είναι και τα δύο δυσδιάκριτα. Είναι, και το τόνισε και ο Δημήτρης αυτό, και απλώς το επισημαίνω και εγώ, είναι η αλλαγή της ψυχικής διάθεσης, αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο, έχει πολύ μικρή ειδικότητα, δεν είναι. Και το δεύτερο είναι η απορρίθμιση του ζαχαρόη διαβήτη ή πρωτοεμφάνιση ζαχαρόη διαβήτη, ειδικά σε αδύνατα άτομα. Που σημαίνει ότι πρέπει κανείς, ο γενικός γιατρός δηλαδή, και είναι σημαντικό να έχουμε σωστή πρωτοβάθμια περίθαλψη, να μην θεωρείς ότι έχεις ένα ζαχαράκι, πάρε τα φαρμακάκια, να τα ξαναμετρήσουμε, να δούμε σε κάποιον που ξαφνικά εμφανίζει ένα ζάχαρο ή σε κάποιον που ξαφνικά αρχίζει μέσα από μια άτυπη συστηματολογία και έχει μια διαφοροποίηση του θυμικού. Είναι σημαντικό να υπάρχει λοιπόν μια καλά ενημερωμένη από τους ειδικούς ανθρώπους, καλά ενημερωμένους που προχωρούν την επιστήμη όπως ο Δημήτρης στον καρκίνο του παγκρέατος, και οι γενικοί γιατροί και οι πάροχοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να ξέρουν δηλαδή ότι ακριβώς στην παιδεία αυτός είναι ένας μεγάλος φωνιάς, ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένα δύσκολο νόσημα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καλές ευκαιρίες από εξειδικευμένα κέντρα με σωστές χειρουργικές αντιμετωπίσεις στα πλαίσια μιας πολυδύναμης προσέγγισης όπου θα συμμετέχουν και ογκολόγοι κλπ. Είναι σημαντικό λοιπόν να το γνωρίζουν αυτό οι γενικοί γιατροί και έγκαιρα να μην θεωρήσουν ότι είναι ένα ζαχαράκι, έχεις μια κατάθλιψη, πάρει ένα λατός. Έτσι. Θα πρέπει να γίνει μια διαφοροδιάγνωση, ένα check-out και ακολούθως να προχωρήσει το πράγμα. Άλλη ερώτηση, άλλο σχόλιο, το συνάδελφο. Στην Αθήνα. Συγχαρητήρια για την διοργάνωση και για την ομιλία. Απλά ήθελα να μεταφέρω την εμπειρία μου από την Αθήνα. Εγώ από ένα νοσοκομείο που είμαστε κέντρο αναφοράς για τον καρκίνο του παγκρέατος. Έχω τη τύχη να
Κάνω την ειδικότητά μου δίπλα στον κύριο Κυπρέο, που φαντάζομαι θα τον ξέρετε. Έτσι είναι ίσως νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στον ενδοσκοπικό υπέρηχο, με 20-25 ενδοσκοπικά υπέρηχογραφήματα κάθε εβδομάδα. Βλέπουμε μια ανησυχητική αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του παγκρέατος. Ίσως επειδή είμαστε εμείς κέντρο αναφοράς, να έρχονται και όλο και περισσότερα σε εμάς. Ανησυχητικότατη αύξηση και... το χειρότερο ποιο είναι αυτό που είπατε για την προφυλακτική παγκρεατεκτομή. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε πολλές πρώιμες βλάβες. Βλέπουμε πολλά IPMN, ας πούμε. Τα οποία εγώ, όταν ήμουν φοιτητής πριν από 10 χρόνια, διάβαζα το IPMN μια μικρή παράγραφο στο βιβλίο και μπορεί να μην καταλαβαίναμε καν τι είναι. Πλέον βλέπουμε όλο και περισσότερα. Και εκεί νομίζω είναι μεγάλη δυσκολία. Πώς θα πεις σε έναν ασθενή που έχει δύο μικρά IPMN. Έλα πάλι σε 6 μήνες για μια καινούργια μαγνητική. Έλα σε ένα χρόνο για ένα καινούργιο ενδοσκοπικό υπηρεχογράφημα. Και έρχεται και βλέπεις πια ένα εξαλλαγή, ένα IPMN με υπατικές μεταστάσεις. Και αισθάνεσαι τρομερά άσχημα, γιατί λες ότι αν αυτός ο άνθρωπος όντως είχε κάνει μια μερική παγκριατεκτομή, θα ζούσε τώρα. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολος καρκίνος, πάρα πολύ δύσκολες βλάβες αυτές και πολύ δύσκολο το πώς θα διαχειριστείς αυτόν τον ασθενή, ακόμα και μετά τη WIPL, ακόμα και μετά την παγκριατεκτομή, με όλα τα προβλήματα της παγκριατικής ανεπάρκειας, έτσι της εξωκρινούς μοίρας, με την έλλειψη μετά της ινσουλίνης, 1000 προβλήματα. Πολύ, πολύ δύσκολο θέμα και εύχομαι να έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη στο μέλλον και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Πραγματικά, ευχαριστώ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σου και χαίρομαι που υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι εκτός Λάρισας και μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες κτλ. Σχόλιο ένα για τη συχνότητα. Η συχνότητα του καρκίνου του παγκρέατος αυξάνει παγκοσμίως. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαρκώς αυξάνεται. Αυξάνεται για πολλούς λόγους. Ένας από τους οποίους είναι η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας. Οπότε μετά τα 70 ο καρκίνος αυτός παρουσιάζεται πιο συχνά πια. Έχουμε καλύτερα διαγνωστικά μέσα και τον ανεβρίσκουμε, ενώ παλιότερα δεν τον βρίσκαμε ενώ υπήρχε. Και επίσης έχουμε μία αύξηση παγκόσμια εννοώ και της χρήσης αλκοόλ και των συναφών παθήσεων που προκαλούν χρόνια παγκρεατίτιδα, άρα προδιαθεστικοί παράγοντες είναι εκεί. Οπότε αυτή η αύξηση είναι αναμενόμενη, έχει συζητηθεί επανειλημμένως και πιστεύω ότι οι χειρουργοί οι οποίοι θα ασχοληθούν με τον καρκίνο, οι γαστρεντερολόγοι που θα ασχοληθούν με τον καρκίνο αυτό, στο μέλλον θα έχουν περισσότερη δουλειά από τώρα, το πούμε απλά και με λίγο έτσι σκοπτική διάθεση. Το πάγκρεας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο όργανο και εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιλαμβάνεσαι από το νοσοκομείο από το οποίο έρχεσαι το γεγονός ότι το να χειρουργηθεί κανείς δεν είναι μια απλή απόφαση. Χθες, παραδείγματος χάρη, ήμασταν με τον Δημήτρη σε ένα χειρουργείο του Σημεωνίδη, όπου ένα 35χρονο παιδί είχε IPMN στο main branch, στο main duct, λοιπόν, και ο οποίος έκανε επανειλημμένες παγκρεατίτιδες. Και απαιτούσε ένα χειρουργείο το οποίο έχει θνητότητα 60%. Χωρίς να υπάρχει τεκμηριωμένη νόσος, αντιλαμβάνεις ποια είναι η θέση του γιατρού αν αυτός ο άρρωστος μπει στο 60%. Άρα, η απόφαση για ένα χειρουργείο θα πρέπει ούτως ή άλλως να είναι πάρα πολύ προσεκτική και τεκμηριωμένη κατά το δυνατόν περισσότερο. Από την άλλη μεριά, επειδή εμείς οι χειρουργοί πρέπει να έχουμε χέρι γυναίκας, αλλά καρδιά λιονταριού, όταν έχουμε την ένδειξη, δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω. Και θα πρέπει κάποιος να πάρει αυτό το κόστος. Και τα IPMN είναι ζητήματα τα οποία συζητιόνται στα δικά μας συνέδρια εκτενώς. Και πλέον οι ενδείξεις είναι λίγο πιο ξεκάθαρες από ό,τι πριν και πρέπει να οδηγείται ένας άρρωστος στο χειρουργείο, γιατί, για να πω την αλήθεια, η WIPL σε έναν όγκο 4 εκατοστών, μεταξύ μας τώρα δεν θα κάνει καμιά τρελή δουλειά. Αντίθετα, αν χειρουργήσει έναν άνθρωπο με IPMN, αυτό το πράγμα θα κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και θα τον σώσει, θα σώσει τη ζωή του. Έχουμε δρόμο ακόμα να ξεκαθαρίσουμε πολλά κριτήρια. Και τα κυστικά νεοπλάσματα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, το πώς το παρακολουθούμε κτλ. Αλλά σε αυτή τη φάση βασιζόμαστε σε εσάς τους έμπειρους γαστρεντερολόγους, με τον ενδοσκοπικό υπέρηχο να παίρνουμε καλές πληροφορίες και να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις για αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα και υπεύθυνα χειρουργία.
Κώστα, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Απλώς να τονίσω, το είπες μεταξύ των φράσεων, ότι θα πρέπει και ο ασθενής να ενημερώνεται. Δηλαδή, έθιξες ένα θέμα, το IPMN, τις κυστικές βλάβες, τις υποκαρκινικές βλάβες. Θα πρέπει ο ασθενής να είναι ενημερωμένος. Όχι μόνο όταν έχει ένα καρκίνο, που και εκεί πρέπει να είναι ενημερωμένος. Κακά τα ψέματα, στην ελληνική πραγματικότητα λέει ότι ο ένας ασθενής κάτι ξέρει, κάτι υποψιάζεται, πιο πολλά ξέρουν οι συγγενείς. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που έδειξε ο Δημήτρης, πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Να είναι, και ξέρετε, οι ασθενείς που είναι καλά ενημερωμένοι είναι και καλά συνεργάσιμοι και πάνε και καλύτερα. Ξέρουν τι έχουν να παλέψουν. Έθιξε πολύ σημαντικό ζήτημα ο Δημήτρης το θέμα της αντιμετώπισης του IPMN και πραγματικά δεν υπάρχει ακόμα και τώρα, παρόλο που υπάρχουν guidelines, δεν υπάρχει τέλεια λύση. Από την άλλη όμως θα πρέπει ο ασθενής να είναι σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο που έχει μια αποδεκτή νοσηρότητα και θνητότητα για μια παγκρεατεκτομή. Άλλο πράγμα, να έρθει να χειρουργηθεί, ξέρω εγώ, ας βλογήσουμε τα γένια μας, στη Λάρισα για IPMN, και άλλο να πάει έστω σε ένα καλό χειρουργό, σε κάποιο άλλο νοσοκομείο που δεν έχει όμως. Και αυτό δεν το θίξαμε, Δημήτρη, το θέμα του load, των αριθμών των περιστατικών που χειρουργεί. Ναι, του volume, κάθε χειρουργός ή μια κλινική, που είναι σημαντικό. Εσείς στον Άγιο Σάββα έχετε την ευκαιρία να έχετε τον Δημήτρη Κορκολή, που είναι καλός χειρουργός, είναι φίλος, συνεργαζόμαστε κλπ. Μπράβο, λοιπόν, έχετε λοιπόν αριθμό περιστατικών. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε εντάχει στην επόμενη διάλεξη, που έχω πραγματικά την χαρά και την τιμή να παρουσιάσω τον καθηγητή ορθοπαιδικής, τον κύριο Καραχάλιο, που είναι και ο νέος πρόεδρος του τμήματός μας. Από ό,τι βλέπετε, ο μοντέρνος χειρουργός δεν κάνει μόνο χειρουργική, δεν κάνει μόνο έρευνα, δεν κάνει καλή διδασκαλία, ασχολείται και με τα διοικητικά του οργανωτικά, ενδιαφέρεται για το σύνολο και πραγματικά είναι μια μεγάλη χαρά για μας να ακούσουμε ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στην ολική αυτοπλαστική του γόνατος, με την οποία ασχολείται ιδιαίτερα, όπως γνωρίζετε, ο κ. Καραχάλιος, και ο οποίος και εδώ είναι στην πρωτοπορία των νέων εξελίξεων αφορά τεχνικές και τεχνολογίες. Κύριε Διευθυντά του Τομέα Χειρουργικής, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μια ιστορία που θα σας πω, που ξεκίνησε το 1999, όταν πρωτοξεκίνησαμε τα χειρουργεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και ξεκίνησε κάπως τυχαία με την επιλογή ενός υλικού, ενός εμφυτεύματος, που είχε μερικά σύγχρονα χαρακτηριστικά εμβιομηχανικής. Πέρα από πτυχίο ιατρικής, έχω και πτυχίο engineering από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Γλασκόβη. Και προοδευτικά ξεκίνησε σε μια τεχνική, την οποία παρουσιάζουμε σε κοινό εξειδικευμένο βέβαια. Θα προσπαθήσω να τα απλοποιήσω. Στις μελέτες τις δημοσιευμένες που βασίζονται σε αυτές τις τεχνικές, έχει συμβάλει σημαντικά ο κύριος Βαριθμίδης και ο κύριος Χαντές που παρευρίσκεται. Υπάρχει εμπλοκή συμφερόντων, γιατί πολλά από αυτά που θα δείτε είναι σχεδιασμένα και έχουν γίνει αποδεκτά από τις κατασκευαστικές εταιρείες από μας. Έτσι είναι, από την κλινική μας. Λοιπόν, υπάρχει μια παρατήρηση, για να ξεκινήσουμε, σε όσους ασχολούνται με την ολική αρθοπλαστική του γόνατος, ότι οι επιβιώσεις και τα αποτελέσματα μακροχρόνια στο επίπεδο των 15 ετών είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν αξιολογούνται αυτά από τους ασθενείς, έχουμε περίπου ένα 15% των ασθενών οι οποίοι δεν είναι χαρούμενοι. Αυτό στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου είναι στο επίπεδο του 3-5%. Και σε αυτή την έκδοση του βιβλίου που είχαμε κάνει πριν 4 χρόνια, έχουμε αναλύσει ότι πολλοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για αυτή την παρατήρηση και είναι και ένα πεδίο για βελτίωση. Θα προσπαθήσω λοιπόν αυτά τα θέματα να τα βάλω σε ένα λογαριασμό. Όταν ξεκίνησε αυτή την χειρουργική τις αρχές της δεκαετίας του 90, αυτό που εστιάζαμε την προσοχή μας είναι στο εμφύτευμα. Ήταν δηλαδή κάτι παρόμοιο, τι ωραίο αυτοκίνητο που οδηγώ, πόσο γρήγορο είναι. Και όλα λύνονται με αυτό. Σήμερα έχουμε αναγνωρίσει ότι η επιλογή του ασθενούς είναι πολύ σημαντική. Το εμφύτευμα βέβαια, για λόγους χρόνου δεν θα πολύ εστιάσω εκεί την προσοχή. Η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων είναι πάλι πολύ σημαντική. Το να φτιάξει τους ανατομικέριους άξονες
άξονες του ασθενούς στο κάτω άκρο είναι πολύ σημαντικό και εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλές παραλλαγές, ανατομικές παραλλαγές, όπως και στο alignment και, και στην εξισόρροπηση των μαλακών μορίων. Η ακρίβεια των οστεοτομιών είναι πολύ σημαντική και βέβαια, πάλι δεν έχω χρόνο, ξέρουμε πολύ καλά ότι στο γόνατο και στην αρθροπλαστική υπάρχουν pain abnormal pathways που πυροδοτούνται. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε χρόνο να πούμε. Θα εστιάσω εδώ στις οστεοτομίες, γιατί οι οστεοτομίες είναι μία από τους παράγοντες, μία παράμετρος από όλες που επηρεάζουν την ολική αρθροπλαστική. Και μπαίνω εδώ στην ρομποτική που συζητείται πάρα πολύ σήμερα. Υπάρχουν πολλών ειδών συστήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακρίβεια των οστεοτομιών είναι πολύ καλύτερη με τους διαφορετικούς τύπους των ρομποτικών συστημάτων ή της πλοήγησης, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε μακροχρόνιο κλινικό αποτέλεσμα. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πάρα πολύ διαφήμιση άσκοπα. Εδώ, επειδή δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι η τεχνολογία σταματάει, θα επανέλθω στο τέλος της παρουσίασής μας και θα σας πω ορισμένα πράγματα. Για να καταλάβετε, βλέπουμε, θα σας δείξω τώρα πρώτα το μετοπίο επίπεδο, όχι τα άλλα δύο επίπεδα. Στις αρχικές χειρουργικές τεχνικές της ολικής αρθροπλαστικής, λέγαμε ότι η ευθυγράμμιση θα πρέπει να είναι μηχανική και ουσιαστικά τι κάναμε, κόβαμε τις οστεοτομίες 90 μοίρες ως προς τους ανατομικούς άξονες της κνήμης και του μοιραίου. Είναι αυτές οι διακεκομένες γραμμές. Αυτό παρουσίαζε ασύμμετρες οστεοτομίες, είτε στο εγκρίμι είτε στο μοιραίο. Έτσι. Και κανένας δεν μιλούσε εκείνη την εποχή για την εξισορρόπηση των μαλακών μορίων. Μάθαμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, είναι ένα compromise, μηχανικό compromise, ούτως ώστε τα εμφυτεύματα αυτά να μην χαλαρώνουν στο μέλλον. Μία πρόσφατη πρόταση για να λυθούν αυτά τα προβλήματα είναι ότι πρέπει να αναπαραστήσουμε, να αποκαταστήσουμε τις αρθρικές επιφάνειες εξατομικευμένα στον ασθενή. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ευθυγράμμιση του κάτω άκρου εξατομικευμένα και επίσης να αναπαράγουμε τις φυσιολογικές για τον δεδομένο ασθενή χαλαρότητες της άρθρωσης. Και υπάρχουν και διάφορες τεχνικές κτλ. Και τα λοιπά, πιο λεπτομερείς, δεν θα ήθελα να μπω εδώ βαθιά. Το 2020 λοιπόν, με τον κύριο Κομνό, παρουσιάσαμε λοιπόν μία τεχνική, την οποία την εφαρμόζαμε χρόνια, δηλαδή το working hypothesis ήταν ότι πώς μπορούμε να αναπαράγουμε τα ανατομικά χαρακτηριστικά του γόνατος κάνοντας μία ολική αρθροπλαστική, όπως αυτό είναι, αναπαράγεται από τις οστεοτομίες, το σεβασμό στα μαλακά μόρια και στην χαλαρότητα η σταθερότητα της άρθρωσης, με τις αναπαράγοντας την ευθυγράμμιση του άκρου και χρησιμοποιώντας εμφύτευμα το οποίο αναπαράγει τη σύγχρονη κινηματική του γόνατος, χωρίς όμως να χρησιμοποιούμε έτσι αυτές τις πολύ τις πανάκριβες τεχνολογίες. Σας είπα, σε αυτό το σημείο θα ξαναγυρίσω πίσω. Και εκεί είπαμε λοιπόν ότι κάνουμε ένα πολύ καλό προχειρητικό σχεδιασμό, πρέπει να ξέρουμε όλες τις γωνίες σε δυναμικές συνθήκες ορθοστάτησης. Έχουμε φτιάξει αυτόν εδώ τον ενδομελικό οδηγό για τις οστεοτομίες της κνήμης. Υπάρχουν και άλλες παραλλαγές, αλλά αυτό είναι η δικιά μας κατασκευή. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε τις οστεοτομίες της κνήμης από το μη προσβεβλημένο τμήμα της άρθρωσης. Το πάχος είναι ίσο με το πάχος του εμφυτεύματος. Αναπαράγουμε την φυσιολογική, την εξατομικευμένη ρευότητα με αυτόν τον μηχανισμό και επίσης μπορούμε να αναπαράγουμε τη φυσιολογική οπίσθια κλίση του εμφυτεύματος. Και εδώ σας το δείχνω με τα βελάκια να το παρακολουθήσετε. Ενεργοποιώντας αυτό το μηχανισμό μπορούμε να ρυθμίσουμε τη ρευότητα, βλεσότητα της οστεοτομίας. Το ελέγχουμε και με έξωμη υλικό οδηγό. Μπορούμε με αυτούς τους τηλεούς να βρούμε το ύψος της οστεοτομίας από το μη προσβεβλημένο και μπορούμε να κάνουμε μια επιβεβαίωση στο προσβεβλημένο. Και έχουμε και αυτό το μηχανισμό, ο οποίος δεν είχε ξαναγίνει ποτέ από άλλους κατασκευαστές. Με αυτό το σύστημα μπορούμε να αναπαράγουμε την οπίσθια κλίση της κνήμης, η οποία κυμαίνεται από 0 έως και 7 μοίρες μεταξύ των διαφορετικών ανθρώπων.
ανθρώπων. Όσον αφορά το μοιραίο, λοιπόν, υπάρχουν ανάλογοι μηχανισμοί. Αυτός είναι ένας μηχανισμός για να προσδιορίσουμε το μέγεθος της πρόθεσης και την εξωτερική στροφή στο εγκάρσιο επίπεδο. Και αυτό προσπαθούμε, λοιπόν, σε μια προσπάθεια να παράγουμε τη φυσιολογική εξωστροφή, να κόψουμε και το περιφερειακό, μοιραίο, αλλά και τους οπίσθιους κονδύλους στο ίδιο πάχος με την πρόθεση κτλ. Και θα σας το δείξω πώς το επιτυγχάνουμε αυτό για το περιφερειακό κόψιμο. Εδώ είναι ένας μηχανισμός που τα περισσότερες εργαλειοσειρές δίνουν 0 ή 3 μοίρες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάμε εμείς στην εξατομικευμένη εξωτερική στροφή και με αυτούς τους μηχανισμούς μπορούμε να αναπαράγουμε το φυσιολογικό πάχος της οπίσθιας εκτομής για να αντιστοιχεί με το πάχος της πρόθεσης. Πριν 1,5 χρόνο προσθέσαμε στο σύστημα αυτό augmented reality. Αυτή είναι μια τεχνολογία, αυτές είναι εικόνες μέσα από το χειρουργείο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Με αυτές τις τεχνικές, με αυτές τις σημάνσεις και τις σημαίες, μπορεί κανείς να προσδιορίσει το κέντρο περιστροφής της κεφαλής και να φτιάξει αυτή εδώ τη γραμμούλα, η οποία είναι ο μηχανικός άξονας του κάτω άκρου. Εκεί όμως, όταν το αναπαράγουμε αυτό, τι κάνουμε? Ουσιαστικά κάνουμε αυτό το mechanical alignment που σας έλεγα πριν με τις ασύμμετρες τομές στο μοιραίο, χωρίς να αναπαράγουμε την φυσιολογική κλίση της άρθρωσης. Εμείς λοιπόν σε αυτό το πράγμα προχωρήσαμε περισσότερο, ψάχνοντας να βρούμε ένα καινούριο άξονα και θα σας το δείξω πολύ απλά στο μοιραίο μόνο. Μας δίνει το augmented reality το κέντρο, το κέντρο της κεφαλής και μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τις οστοτομίες μας. Αυτές οι οστοτομίες όμως δεν αναπαράγουν το φυσιολογικό επίπεδο της άρθρωσης. Έτσι. Μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε για ένα δεδομένο πάχος υλικού 9 χιλιοστά, το οποίο είναι design specific για την αρθροπλαστική που χρησιμοποιούμε, ποια είναι αυτή η καινούρια γωνία, η οποία αναπαράγει το επίπεδο της άρθρωσης με ακρίβεια. Και αυτό το έχουμε κάνει και με αυτόν τον τρόπο αναπαράγουμε, πάχος οστοτομιών, είτε είναι περιφερική του μοιραίου, είτε οπίσθιοι κόνδυλοι, διορθωμένο βέβαια για την απώλεια του αρθρικού χόνδρου, το οποίο είναι συμμετρικό. Και αυτό είναι δηλαδή ουσιαστικά, μπορούμε να κάνουμε kinematic alignment με αυτόν τον τρόπο. Προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο και φτιάξαμε ειδικές εργαλειοσειρές που θα σας τις δείξω. Αυτές είναι πάλι εικόνες μέσα από το χειρουργείο μας. Με αυτό το σύστημα μπορούμε να μετρήσουμε το πάχος του χόνδρου στον συγκεκριμένο ασθενή. Μπορούμε μετά να μετρήσουμε το πάχος του χόνδρου εκεί που υπάρχει απώλεια, να ξέρουμε αυτή τη διαφορά. Αναπτύξαμε αυτό το εργαλείο, το οποίο μπορεί με αυτές τις ρυθμίσεις να προσθέσει τον αρθρικό χόνδρο που λείπει και με αυτόν τον τρόπο να φτιάξουμε την παραλληλότητα της άρθρωσης στο συγκεκριμένο επίπεδο. Υπάρχουν ανάλογες ρυθμίσεις, είναι πολύπλοκο να σας το δείξω και στα υπόλοιπα επίπεδα. Και αυτό δίνει 8 με 9 μοίρες βλεσότητας, το οποίο είναι φυσιολογικό. Και αναπαράγει τα ανατομικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ασθενούς. Και σας δείχνω μόνο στο εγκάρσιο επίπεδο, με αυτές τις ρυθμίσεις και ανάλογα το αν έχει χαθεί ο αρθρικός χόνδρος από τους οπίσθιους κονδύλους, μπορούμε να ρυθμίσουμε την ανατομική εξωτερική στροφή που χρειάζεται το συγκεκριμένο μοιραίο και το ανάλογο μέγεθος. Και εδώ πάλι με μια βελτίωση του προηγούμενου συστήματος μπορούμε να το μεταφέρουμε πρόστια οπίσθια, ούτως ώστε να πετύχουμε την ακριβή τοποθέτηση στον χώρο που χρειάζεται αυτή η πρόθεση. Είναι λοιπόν σαν να πηγαίνεις, να μην πας να πάρεις έτοιμο κουστούμι, έτοιμο παντελόνι, να πας στο ράφτη να σου φτιάξει το δικό σου παντελόνι. Αυτό τώρα που είναι ένα μεγάλο θέμα είναι πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε την φυσιολογική σταθερότητα ή χαλάρωση του άρθρου, το laxity. Ουσιαστικά είναι η τάση του έσω-έξω πλαγίου και των γωνιών. Έχουμε κατασκευάσει αυτές τις πατούρες που μπορεί, εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι διαφορετικού πάχους.
και μετά μπορούμε, εκτείνοντας το γόνατο, να δούμε ποια είναι η διαφορά στο μέγεθός τους, ούτως ώστε να έχουμε ένα ζυγισμένο γόνατο. Ζυγισμένο γόνατο όσον αφορά τον συγκεκριμένο ασθενή. Μετά αυτές οι μετρήσεις μπορούν να μεταφερθούν στην κνήμη και με αυτά τα συστήματα, προσθέτοντας και αφαιρώντας, βρίσκουμε τον, με αυτό το σύστημα βρίσκουμε την ακριβή κλίση σε βλεσότητα ή ρευότητα που χρειάζεται το σύστημα, αυτό, ούτως ώστε να αναπαράγει και το επίπεδο της άρθρωσης, αλλά στο μετοπίο επίπεδο, αλλά και στο βελαίο επίπεδο, την οπίστια κλίση της κνήμης. Είναι η έκδοση του εργαλείου αυτού, το έχουμε δοκιμάσει, έχουμε κάνει χειρουργία. Απλώς δεν μπορούμε εύκολα να το αγοράσουμε, υψηλό κόστος. Περιμένουμε να μας το δώσουν στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ξεκινώντας με τα χρόνια, έχουμε παρουσιάσει αυτές τις τεχνικές. Έχουμε δημοσιεύσει 15 αιτίες με πολύ ψηλά ποσοστά επιβίωσης, 98,6% και 97,2% με ανάλογα endpoints, με μικρό ποσοστό απολειών. Είναι 15 αιτίες αυτές. Έχουμε δημοσιεύσει 10 με 20 χρόνια follow-up σε 1.443 ασθενείς. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που έχουμε κάνει με αυτές τις τεχνικές είναι πάνω από 3.000 και τα αποτελέσματα έχουμε αποτυχίες. 4 αποτυχίες που εξαρτώνται από τον ασθενή, συνήθως είναι λοιμώξεις, 5 από τις χειρουργικές μας τεχνικές. Η πιο πρόσφατη δημοσίευσή μας με τον κύριο Κομνό, τον κύριο Χαντέ και τον κύριο Βαρυτιμίδη είναι και για την επιγονατιδιομηρία άρθρωση του γόνατος στο Journal of Arthroplasty πέρυσι. Δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι με προηγμένα υλικά μπορούμε να πάμε πολύ κοντά στα ανατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών με πολύ καλά μακροχρόνια αποτελέσματα. Και θα ήθελα εδώ να σας θυμίσω στον τομέα χειρουργής, καμιά φορά που μας γκρινιάζεται με τις διατριβές, οι οποίες αντί να διαρκέσουν 5 χρόνια, διαρκούν 10 χρόνια. Και σας έχω εξηγήσει, αυτό είναι η γκρίνια μου με τον κύριο Τζοβάρα περισσότερο. Βλέπετε, όλα αυτά ελέγχονται για πολλούς και διαφόρους λόγους στη 15ετία, 20ετία. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί που έχω ερωτηματικό είναι την χαλαρότητα του γόνατος, πώς μπορούμε να την... γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ατομικές διαφορές. Δεν σχολίασα πολλά θέματα για τα εμφυτεύματα τα οποία έχουν, που συνδυάζουν τη σύγχρονη κινηματική του γόνατος. Προφανώς υπάρχει προεπιλογή ασθενών, είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα όρια. Αν υπάρχουν πολύ βαριές παραμορφώσεις, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αυτά. Χρησιμοποιούμε συμβατικούς καινούριους οδηγούς και βλέπετε τα αποτελέσματά μας. Και εδώ θα ήθελα να μπω τώρα σε ένα τελευταίο θεματάκι, γιατί απευθύνομαι σε γενικό κοινό. Είχαμε προγραμματίσει με τον κύριο Βαρτιμίδη σε συνεννόηση και με τον κύριο Χαντέ να φέρουμε το πρώτο ορθοπαιδικό ρομπότ σε κρατικό νοσοκομείο στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Η επιλογή μας ήταν αν θα μπορούσαμε να είχαμε και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για το ισχύο και αν μπορεί και ο κύριος Χαντές να βάλει και το θέμα του προστίου χιαστού, της χειρουργικής του προστίου χιαστού. Την Παρασκευή πηγαίνω στη Βοστόνη για να δω το πρώτο startup, από μια startup εταιρεία, γιατί με την εταιρεία που έχουμε κατασκευάσει αυτά τα υλικά είχαμε δώσει τι προδιαγραφές θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο ρομποτικό σύστημα που να συμπεριλαμβάνει, να μην έχει μόνο τις οστοτομίες, αυτά που υπάρχουν και στην Ευρώπη και στα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα, αλλά να μπορεί να συνδυάσει όλες τις παραμέτρους που σήμερα γνωρίζουμε, εκτός από το θέμα του πόνου, που αν θέλετε το συζητάμε, αυτά τα abnormal pain pathways, που να μπορεί να συνδυάσει τον έλεγχο όλων αυτών των παραμέτρων. Θα ξέρουμε αν, μετά τη Δευτέρα, Τρίτη, θα ξέρουμε αν μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά και να έχουμε το μηχάνημα αυτό το συντομό δυνατόν στο νοσοκομείο μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καραχάλιο, γιατί πραγματικά ανέδειξε το σημαντικό θέμα της εξατομίκευσης.
κάτι το οποίο αποτελεί στόχο και πιστεύω επιθυμία όλων των ειδικοτήτων, όλων των γιατρών, όλων των θεραπώντων, γιατί κακά τα ψέματα σε όλα λιμοπολίτα νοσήματα δεν υπάρχουν απλώς νοσήματα, υπάρχουν ασθενείς και κάθε ασθενής έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και πραγματικά τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό και βέβαια το συγχαίρω για την καταπληκτική δουλειά που κάνει, την πρωτοποριακή δουλειά, όλη η ορθοπαιδική κλινική, το γνωρίζουμε αυτό, ίσως η καλύτερη για μένα ορθοπαιδική κλινική σε επίπεδο ορθοπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εννοώ αυτό γνωρίζοντας κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποια σχόλια, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Όσοι από εσάς γνωρίζετε καλά τριγωνομετρία, ίσως τα καταλάβατε κάποια πράγματα, ίσως τους περισσότερους. Πραγματικά, δεν έχεις δηλαδή πάρει πτυχίο engineering, έτσι. Οπότε η προσέγγιση σου είναι πραγματικά μαθηματική λίγο πολύ. Για όλες αυτές τις τις ορθοπαιδικές και θέλει αίσθηση της μηχανικής. Άλλη μια αποθέωση της μηχανικής δεν είναι μόνο, σαν παράδειγμα, δεν είναι μόνο η αρθροπλαστική του γόνατος ή η αρθροπλαστική του ισχύου, είναι η χειρουργική του προστίου χιαστού, που έχετε ακούσει πολλές φορές και οι φοιτητές μας ακούνε πολλές τοποθετήσεις που κάνει ο κ. Χαντές για πώς γίνονται τα τούνελ, οι στροφές, η τρισδιάστατη τοποθέτηση στον χώρο των δημοσχευμάτων κτλ. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καραχάλη στη συνέχεια αυτών που είπες, Κώστα. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, το cost effectiveness της ρομποτικής χειρουργικής στην αρθροπλαστική του ισχύου έχει αποδείξει, γιατί αν θέλουμε να πάμε σε μια εξατομικευμένη ιατρική, πρέπει αυτό να είναι cost effectiveness. Έχει αποδείξει μέχρι σήμερα η πράξη ότι αξίζει τον κόπο. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν σύγχρονα συστήματα πλοήγησης, το λεγόμενο navigation, και υπάρχουν και ρομποτικά συστήματα. Και αυτά είναι διαφορετικών τύπων. Είναι τα αυτόματα, τα semi-automatic, υπάρχουν κτλ. Αυτό που έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής με προοπτικά τυχιοποιημένες μελέτες είναι ότι η ακρίβεια των οστοτομιών, είτε η ακρίβεια της τοποθέτησης των ευθυντευμάτων της κοτήλης στο ισχύο, είναι στο επίπεδο της μίας μοίρας ή του ενός χιλιοστού. Πολύ καλύτερη από τα freehand techniques. Δεν υπάρχει αμφιβολία αυτή. Παρ' όλα αυτά, τα λειτουργικά αποτελέσματα επηρεάζονται πολύ λίγο πρώιμα, στους τρεις πρώτους μήνες, και δεν έχει αποδειχθεί ακόμη με τα παλιότερα συστήματα στη δεκαετία ότι οι επιβιώσεις είναι διαφορετικές σε σχέση με το αυτό το 98,6 ή το 97, ανάλογα ποιο είναι το endpoint που χρειαζόμαστε. Για να πει κανείς λοιπόν ότι αυτό είναι cost effective, σε αυτό που λέει ο Μιχάλης, δεν είναι αποδεδειγμένο. Γιατί θα πρέπει να πεις λοιπόν ότι αυτό είναι το κόστος για αυτή την βελτίωση των μακροχρόνιων αποτελεσμάτων. Ακόμη και τα prompts επηρεάζονται ελαφρά για τους τέσσερις πρώτους μήνες. Και ουσιαστικά μπορεί να επηρεάζονται και για λόγους ψυχολογίας, δηλαδή να είναι το mentality, να είναι το personality του ασθενούς, ο οποίος ζητάει αυτές τις τεχνικές και είναι ικανοποιημένος στην αρχή. Αυτό λοιπόν το μεγάλο κόστος προς το παρόν ωφελεί μόνο την τσέπη του γιατρού στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, με συγχωρείτε, μεγάλωσα, Μιχάλη μου, έτσι με συγχωρείτε, και μπορώ να λέω τι θέλω. Ό,τι θέλω, όχι να λέω και το πώς το λένε, και το στηρίζω. Προσέξτε όμως, έχει αποδειχθεί ότι η τεχνολογία δεν σταματάει ποτέ. Και πολλά από τα πράγματα, τα βήματα της τεχνολογίας, αφήνουν πίσω τους τεχνικές οι οποίες καθιερώνονται. Η γνώμη μου με τα ρομποτικά συστήματα και το navigation είναι ότι επειδή δεν μπορούν να ρυθμίσουν όλα αυτά τις παραμέτρους, γι' αυτό δεν μεταφράζεται σε κλινικό αποτέλεσμα ακόμη η χρήση τους. Αυτό που θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε και το laxity, το individual laxity του γόνατος. Δεν είναι όλα τα γόνατα, το γόνατο δεν είναι σταθερό έσω-έξω και σε έκταση και σε κάμψη, έξω-διαμέρισμα, έσω-διαμέρισμα. Όταν μπορέσουμε να το συνδυάσουμε και αυτό,
μπορεί να πούμε τότε ότι αλλάζουμε τα αποτελέσματα και αν το μεγάλο κόστος των ρομποτικών συστημάτων αυτό μπορεί να δικαιολογήσει τη χρήση τους. Και βέβαια επίσης πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι η τεχνολογία όταν έρχεται και είναι τεχνολογία αιχμής, κοστίζει ακριβά, ειδικά στα συστήματα υγείας, και όσο περνάει η χρήση τους και τα λοιπά, απλώνεται και έχει και τα λοιπά. Πάντως προς το παρόν, σε κρατικά νοσοκομεία στην Ευρώπη και στο εξωτερικό δεν χρησιμοποιούνται τέτοια μηχανήματα, διότι θεωρείται ότι έχουν αυτά. Επίσης, ένα μεγάλο σημαντικό για τα ρομποτικά συστήματα είναι το εξής, ότι μπορούν να λειτουργήσουν σαν εκπαιδευτικές μηχανές. Μπορεί να δει κανείς, δηλαδή τη χειρουργική του τεχνική, τι λάθη κάνει και να αυτοδιορθώνει με τις οδηγίες και τις καταγραφές των συστημάτων αυτών. Έτσι. Με συγχωρείς, Μιχάλη, που το απάντησα. Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Η τεχνολογία δεν σταματάει ποτέ και μπορεί να είναι μια εκπαιδευτική μηχανή. Να τονίσω εδώ, ίσως για το κοινό που δεν το ξέρει, ότι κανένα δημόσιο νοσοκομείο, είτε κρατικό είτε πανεπιστημιακό, δεν έχει τέτοιο σύστημα. Και είναι μεγάλο κρίμα αυτό και η πολιτεία θα πρέπει να το προσέξει αυτό το ζήτημα. Είναι μεγάλο μειονέκτημα να μην έχουν τη δυνατότητα γιατροί υψηλού επίπεδου να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα σε κρατικά νοσοκομεία. Εμείς πάντως μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχουμε μηχάνημα τέτοιο. Ή θα είναι το πολύ σύγχρονο που θα τα συμπεριλαμβάνει όλα, ή θα είναι ένα από τα προηγούμενα. Ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα τώρα. Αρκετοί από εμάς εκπαιδευτήκαμε στο εξωτερικό σε νέες τεχνολογίες που ήρθαμε εδώ και τελικά οι τεχνολογίες εξελίχθηκαν, τις ξεχάσαμε, τις χάσαμε, πηγαίνουμε έξω, ξαναεκπαιδευόμαστε, δεν τις έχουμε εδώ. Ανοίγουμε μεγάλο θέμα, Μιχάλη και Θεόφιλε, πραγματικά. Εγώ μια σύντομη ερώτηση να κάνω. Η ανθρώπινη κρίση, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη το aging, τη διαδικασία γύρανσης του ποδιού, σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθηθεί από αυτές τις ρομποτικές ή υπολογιστικές πλατφόρμες κλπ. Δηλαδή, γιατί εσείς χειρουργείτε με βάση μια δεδομένη κατάσταση, εξατομικεύετε βέβαια τον ασθενή, το πόδι, την κινησιολογία, όλα αυτά. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κινηματική συμπεριφορά του ποδιού με το aging, με τη γύρανση, το παίρνετε υπόψη σας? Λοιπόν, είπαμε στην αρχή, θυμάστε, ένας από τους κύκλους είναι το patient selection, η επιλογή του ασθενούς. Εκεί μέσα υπάρχουν τέτοιες παράμετροι. Ξέρουμε όμως ότι έχουμε να κάνουμε πια με σύγχρονους ασθενείς, 80 πλάσια, μεγάλες ηλικίες και ακόμη και 90, που και το μυοσκελετικό του σύστημα δεν έχει κάνει αυτή την μεγάλη ατροφία, το σαρκοπίνια κτλ. Που αυτοί εξακολουθούν να έχουν πάρα πολύ καλές κινηματικές κτλ. Εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα είναι στο ισχύο που εξασθενούν οι γλουτιαίοι και έχουμε ένα neuromuscular disruption σε κατρίμη που προκαλεί εξαρτήματα κτλ. Στο γόνατο όμως, εάν δεν μεσολαβήσει κάποια, κάποια κάκωση, συνεχίζουν και συμπεριφέρονται αυτές οι αρθροπλαστικές κινηματικά καλά. Παρόλα αυτά, αν δει κανείς PROMS και κλίμακες αξιολόγησης λειτουργικές, μετά τη δεκαετία, δωδεκαετία, υπάρχει μία κλίση. Επειδή εμείς παρακολουθούμε τους ασθενείς, όλους είναι καταγεγραμμένοι στα 20-22 χρόνια, τα λειτουργικά αποτελέσματα ανεβαίνουν δεύτερο-τρίτο έτος, κάνουν πλατό στο πέμπτο-έκτο, στο γόνατο, είναι λίγο διαφορετικές οι καμπύλες στο ισχύο, αλλά μετά, λόγω senility, αυτό που λες, επειδή περιορίζονται και τα, πώς το λένε και τα λοιπά, οι δραστηριότητές τους, κάνουν μια προοδευτική, πώς το λένε, ένα decline, μια πτώση. Αλλά δεν είναι σημαντική. Και αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά είναι, αν χρησιμοποιήσει κανείς κλίμακες που κοιτάζουν την ποιότητα ζωής ή το satisfaction, όλα αυτά τα μετρικά συστήματα που έχουμε για την ικανοποίηση του ασθενούς, οι επεμβάσεις αυτές αλλάζουν ριζικά την ζωή και την ποιότητα του ασθενούς.
Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καραχάλιο και περνάμε στην επόμενη εισήγηση που έρχεται από την Αγγιοχειρουργική Κλινική. Θα κάνει την διάλεξη ο κύριος Βολακάκης, ειδικευόμενος της Αγγιοχειρουργικής, και έχει να κάνει βέβαια με τις τρέχουσες τεχνικές και την γενικότερη στρατηγική που αφορά την αντιμετώπιση του ραγέντος ανευρίσματος της κοιλιακής αορτής. Και θυμήθηκα τώρα λέγοντας αυτό ότι πριν την έλευση του κυρίου Γιαννούκα και τη λειτουργία της Αγγιοχειρουργικής Κλινικής, μερικές φορές χρειαστήκαμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε ρήξεις αορτικών ανευρισμάτων, εκείνα δηλαδή τα οποία δεν προλάβαιναν να πάνε Θεσσαλονίκη κλπ. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί οι τρέχουσες εξελίξεις και αυτές που έρχονται, ειδικά με τις αναγκαίες τεχνικές, είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που εμείς κάποτε σαν γενική χειρουργή μαθαίναμε στην προσπάθειά μας να σώσουμε έναν άρρωστο. Γιώργο, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω εδώ σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για ένα επίγον, αρκετά επίγον στην ιατρική, τη ρήξη του ανευρίσματος της κοιλιακής αορτής. Λοιπόν, ο ορισμός, το ανεύρισμα είναι η διάταση της αορτής πάνω από 3 εκατοστά, το οποίο αντιστοιχεί σε πάνω από 2 σταθερές αποκλίσεις, με βάση τη μέση διάμετρος, μιλάμε για άρενες ασθενείς πάντα, ή η μέση διάμετρος της υπονεφρικής αορτής να είναι 1,5 φορά μεγαλύτερο από αυτό που περιμένουμε. Λοιπόν, ο επολασμός αφορά κυρίως άντρες άνω των 55 ετών, σταθερά αυξάνεται με την ηλικία. Στην Ευρώπη, σε άντρες άνω των 65 ετών είναι στο 1 με 3%, 5% στην Αμερική σε πληθυσμό καπνιστών. Στις γυναίκες είναι πολύ μικρότερο, στο 0,7%. Βασικός παράγοντας κινδύνου είναι το κάπνισμα, η ηλικία, το φύλλο, η αθυροσκλήση, η υπέρταση και το οικογενειακό ιστορικό. Τώρα, πότε αντιμετωπίζουμε χειρουργικά ένα ανέβρισμα κοιλιακής αορτής? Στους άντρες, όταν η διάμετρος περάσει τα 5,5 εκατοστά, γιατί βλέπουμε και στον πίνακα ότι το ποσοστό ρήξης στο έτος ξεπερνά περίπου το 1% τότε, στις γυναίκες λίγο μικρότερο στα 5 εκατοστά. Όταν έχουμε ταχεία αύξηση της διαμέτρου πάνω από ένα εκατοστό το χρόνο, ή όταν είναι συμπτωματικό, όταν έρθει ένας ασθενής δηλαδή ο οποίος πονάει στην κοιλιά, υποπτευόμαστε ότι γι' αυτό το λόγο φταίει το ανέβρισμα και έχουμε και μια ψηλαφητή μάζα. Ή οδηγεί σε εμβολισμό. Και φυσικά όταν έχουμε ρήξη του ανευρίσματος που ο ασθενής έρχεται στα ΤΕΠ με αιμοδυναμικό σοκ, έντονο κοιλιακό άλγωση και απόλυτη συνείδηση. Η θνητότητα φτάνει στο 80%. Λοιπόν, η ρήξη του ανευρίσματος είναι οξία αιμορραγία από το ανεύρισμα με διάσπαση τη συνέχεια του αρτικού τυχώματος και τη δημιουργία όπιστο ή ενδοπερτονιακού αιματώματος. Μπορεί να είναι περιχαρακωμένη ή ελεύθερη η ρήξη. Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει και όχι την κλασική τριάδα υπόταση, άλγωση και ψηλαφητή σφύρου σε κοιλιακή μάζα, έχει μόνο 50% ευαισθησία. Κάτι το οποίο οδηγεί στη λάθος διάγνωση. Στο 32% των ασθενών που έρχονται με ρήξη στα επίγοντα, αντιμετωπίζονται ως έμφραγμα, κολλικό ουρητήρα ή και άλλα. Εδώ έχουμε μια ξωνική αγκιογραφία από ένα ανέβρισμα, ευμεγέθες ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, το οποίο έχει οδηγήσει σε ρήξη. Η ξωνική αγκιογραφία είναι το gold standard για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση, για να μας οδηγήσει στο χειρουργείο. Εδώ βλέπουμε με κίτρινο βελάκι το σημείο που έχει σπάσει το ανέβρισμα και με το κόκκινο βελάκι το μεγάλο ενδοπερτονιακό αιμάτωμα. Στα τελευταία guidelines, ακόμα και σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς, οδηγούμαστε σε ξωνική αγκιογραφία, το οποίο θα καθορίσει και το αν ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδεγκιακά ή θα πάμε ανοιχτά. Εδώ βλέπουμε ένα δικό μας περιστατικό, η αξονική αγκιογραφία, ασθενής ο οποίος αντιμετωπίστηκε πριν 10 μέρες περίπου. Ήρθε με αιμοδυναμική αστάθεια, τεράστιο ενδοπερτονιακό αιμάτωμα, οδηγήθηκε στον αξονικό και αμέσως μετά στο χειρουργείο. Με δικό μας software κάνουμε μια 3D ανασύνθεση του αγκίου, κάνουμε το center lumen flow, έτσι ώστε να ευθιάσουμε την αορτή και να δούμε αν μπορεί να γίνει ενδαγκιακά, τι διάμετρο χρειαζόμαστε στα αμοσχεύματα και τι μήκος. Εδώ είναι δικό μας πρωτόκολλο το οποίο έχουμε δημιουργήσει για την αντιμετώπιση της ρήξης. Θα πρέπει όταν ο ασθενής φτάσει στα επίγοντα να ενημερωθούν άμεσα οι αγκιοχειρουργοί. Θα δούμε αν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός ή όχι. Θα πρέπει να τον οδηγήσουμε σε αξονική αγκιογραφία άμεσα και μετά να εκτιμήσουμε αν μπορεί να γίνει ενδαγκιακά ή ανοιχτά και να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Συγγνώμη.
Λοιπόν, υπάρχει ο όρος της ελεγχόμενης υπότασης σε αυτά τα περιστατικά. Δεν θέλουμε επιθετική ενυδάτωση, θέλουμε να διατηρούμε μια πίεση γύρω στο 8, να περιορίσουμε τα υγρά πριν το χειρουργείο στα 500 ml. Διατηρούμε μια πίεση αρκετή ώστε να έχει τις αισθήσεις του ασθενής, να αρδεύεται ο εγκέφαλος και να αδεύεται παρκώς το μυοκάρδιο, να μην έχει προκάρδιο άλγος. Έτσι αποφεύγουμε και τις διαταραχές πυκτικότητας και αν χρειαστεί να δώσουμε υγρά, προτιμάμε να δώσουμε αίμα ή πλάσμα. Λοιπόν, από τη διάγνωση στη διακομιδή, γιατί μπορεί συνήθως εδώ στην περιφέρεια, ανεβρίσκονται αυτά σε περιφερικά νοσοκομεία, και στο χειρουργείο ο χρόνος θα πρέπει να είναι περίπου 90 λεπτά, 30 λεπτά για κάθε ένα από αυτά τα στάδια. Τώρα, το είδος της αναισθησίας που θα πάρει είναι πολύ σημαντικό. Στην ανοιχτή αποκατάσταση θέλουμε οπωσδήποτε γενική αναισθησία, το οποίο όμως μπορεί να οδηγήσει κατά την εισαγωγή της αναισθησίας σε επικίνδυνη υπόταση και ο ασθενής να κάνει ανακοπή μέσα στο χειρουργείο. Θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία χειρουργών, αναισθησιολόγων, ανακέλων, συνευτών και όλο το πεδίο να είναι έτοιμο, βαμμένο, στρωμένο πριν μπει ο ασθενής σε αναισθησία. Στην ενδαντιακή αποκατάσταση έχουμε το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει το χειρουργείο με τοπική αναισθησία και ήπια καταστολή, τουλάχιστον μέχρι να σταματήσουμε την αιμορραγία. Το 30% περίπου των ΙΒΑΡ, των ενδαντιακών δηλαδή αντιμετωπίσεων, γίνονται με τοπική αναισθησία, ενώ το 24% ξεκινούν με τοπική και ολοκληρώνονται με γενική, αφού έχει σταθεροποιηθεί ο ασθενής. Κάτι το οποίο μπορεί να χρειάζεται αν δεν συνεργάζεται κιόλας για να βάλουμε τα μοσχεύματα στη σωστή θέση. Εδώ δεν προχωράει. Λοιπόν, οι χειρουργικές τεχνικές είναι δύο. Ανοιχτή αποκατάσταση, η οποία ήταν το gold standard παλαιότερα, το οποίο βλέπουμε αριστερά, και η ενδαγκιακή αποκατάσταση δεξιά, η οποία είναι το νεότερο trend. Χρησιμοποιούμε ένα μόσχευμα με εισαγωγή από τις κοινές μυριές, ένα διχαλωτό μόσχευμα, το οποίο σφραγίζει στον αφιένα του ανευρίσματος. Εδώ βλέπουμε το σάκο. Εδώ είναι το υγιές μέρος της αορτής κάτωθεν των νεφρικών αρτηριών, το οποίο ονομάζουμε αφιένας. Εδώ είναι το πρώτο στάδιο το οποίο σφραγίζει. Και έχουμε δύο σημεία που σφραγίζουμε το ανέβρισμα στις κοινές μυριές, έτσι ώστε να αποκλείσουμε το σάκο. Στα guidelines, η ενδαγκιακή αντιμετώπιση, το ΙΒΑΡ, είναι αυτό το οποίο προτείνεται σε περίπτωση που ο ασθενής έχει ρήξει και έχει κατάλληλα ανατομικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν την ενδαγκιακή αποκατάσταση. Δύο είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε για το επίγον. Είναι το ένα διχαλωτό μόσχευμα, όπως σας έδειξα και πριν, και υπάρχει και το αόρτο μονό με μυρομυριαίο bypass. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να καθετηριάσουμε το ετερόπλευρο σκέλος, οπότε μπορούμε να βάλουμε ένα σκέλος αρκετά γρήγορα, να αποκλείσουμε το ανέβρισμα και τη ρήξη και μετά να αιματώσουμε και το αντίπλευρο πόδι. Μπορεί να χρειαστεί για να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή διεγχειρητικά να βάλουμε ένα αορτικό μπαλόνι. Στο 14% των περιπτώσεων χρειάζεται να τοποθετηθεί αυτό και να παραμένει στη θέση του υπερνεφρικά μέχρι να τοποθετήσουμε το υπονεφρικό μόσχευμα. Και μετά μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Εδώ βλέπουμε διαχειριστικές εικόνες. Στην πρώτη εικόνα είναι το μπαλόνι το οποίο έχουμε αναπτύξει άνωθεν των νεφρικών. Εδώ βλέπουμε το ενδομόσχευμα το οποίο προσπαθούμε να τοποθετήσουμε στη θέση του. Εδώ έχει ανοίξει και προσπαθούμε να καθητηριάσουμε το ετερόπλευρο σκέλος και εδώ είναι η τελική εγγεωγραφία. Όπου έχουμε αποκλείσει πλέον το ανέβεσμα, βλέπουμε τις νεφρικές οι οποίες αιματώνονται και ο ασθενής βγαίνει από το χειρουργείο. Η θνητότητα τώρα στις 30 μέρες, ανοιχτή αποκατάσταση, έχει περίπου 36% θνητότητα, ενώ το ΙΒΑΡ 20%. Οι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι αρκετοί, κυρίως η αιμοδυναμική αστάθεια, η ανακοπή πριν το χειρουργείο και η καρδιακή ανεπάρκεια, η οξία νεφρική ανεπάρκεια και η πολυοργανική ανεπάρκεια μετά το χειρουργείο. Εδώ βλέπουμε κάποια databases από την βιβλιογραφία που μελετάνε το mortality. Τα ποσοστά είναι περίπου ίδια με αυτά που σας είπα. Ενώ στις στοιχειοποιημένες μελέτες, τέσσερις οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα, δεν βρίσκουν ιδιαίτερη διαφορά στις θνητότητες στις 30 μέρες. Και αυτό γιατί δεν είναι ομογενή τα στοιχεία. Λοιπόν, και εδώ μια μελέτη από τη βάση Cochrane. Βλέπουμε ότι στις 30 μέρες το mortality υπερτερεί με ένα OR 0,88 η ενδαγκιακή αποκατάσταση και στους 6 μήνες, ενώ για τις επιπλοκές τα στοιχεία είναι πολύ χαμηλής ποιότητας. Εδώ βλέπουμε για major complications στις 30 μέρες. Βλέπουμε ότι η τάση είναι προς την ενδαγκιακή αντιμετώπιση. Οι επιπλοκές και στην ανοιχτή και στην ενδαγκιακή είναι κυρίως από το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό, οξία νεφρική ανεπάρκεια, αλλά και έχουν δημιουργηθεί νέες επιπλοκές από την ενδαγκιακή αντιμετώπιση, όπως είναι η ενδοδιαφυγή.
Να, λίγα λόγια τώρα για τα παρανεφρικά και υπονεφρικά ανευρίσματα. Είναι αυτά τα οποία εκτείνονται ως τις νεφρικές, είναι τα παρανεφρικά και τα υπερνεφρικά ως την άνω μεσεντέριο, τα οποία αν τα αντιμετωπίσουμε ανοιχτά χρειάζεται να κάνουμε clamping άνωθεν των νεφρικών, ενώ αυτά τα οποία φτάνουν μέχρι την άνω μεσεντέριο ακόμα πιο ψηλά. Στην ενταγιακή αποκατάσταση δεν υπάρχει ικανός αυχένας για να σφραγίσει το μόσχευμα. Οπότε υπάρχουν διάφορες πολύπλοκες τεχνικές, τις οποίες δεν αναλύω περαιτέρω για χάρη χρόνου. Συνήθως αυτό που χρησιμοποιούμε είναι τεχνική με τα παράλληλα μοσχεύματα, όπου μπαίνει το βασικό μόσχευμα εδώ, το διχαλωτό, και δύο μοσχεύματα για να αιματώνουν τις νεφρικές, έτσι ώστε να κερδίσουμε λίγο χώρο. Άλλο είναι η τεχνική με τα θηρητωτά μοσχεύματα και τα κλαδωτά μοσχεύματα, τα οποία συνήθως είναι και custom made και δεν υπάρχουν διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο σε κάθε χειρουργείο. Τα guidelines για τη ρήξη των παρανεφρικών ανευρισμάτων συστήνουν την τεχνική των παράλληλων μοσχευμάτων, ειδικά αν περιοριζόμαστε σε δύο ή λιγότερα τσίμνη, όπως τα ονομάζουμε. Λοιπόν, τώρα η εμπειρία της κλινικής μας, λίγα πράγματα πριν και μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Ξεκίνησε από το 2006. Για την πρώτη πενταετία είχαμε 58 ασθενείς, 46 ανοιχτά, 12 ενδαγκιακά. Η θνητότητα 30 μέρες συνολικά ήταν στο 43%, 45% στο γκρουπ το ανοιχτό και 33% στο ενδαγκιακό. Μετά τους πρώτους 19 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν, μπήκε το πρωτόκολλο σε εφαρμογή. Το πρωτόκολλο αυτό έχει βαρύτητα στην ενδαγκιακή αντιμετώπιση. Έτσι, μετά το πρωτόκολλο, άλλοι 39 ασθενείς σε αυτή την πενταετία, οι 23 από αυτούς είχαν κατάλληλη ανατομία για να χειρουργηθούν ενδαγκιακά, 11 όμως αντιμετωπίστηκαν μόνο γιατί στους 7 δεν υπήρχαν κατάλληλα αιμοσχέματα ή στους 5 από αυτούς δεν υπήρχε κατάλληλη ομάδα, ειδικά εκπαιδευμένη. Συνολικά η θνητότητα πριν τη χρήση του πρωτοκόλλου ήταν στο 52% και μετά τη χρήση του πρωτοκόλλου στο 38,5%. Με το ΙΒΑΡ και την ανοιχτή αποκατάσταση να έχουν περίπου τα ίδια ποσοστά. Στην τελευταία πενταετία τώρα είχαμε 83 ασθενείς με ρήξη ανευρίσματος. Ενδαγκιακά αντιμετωπίστηκαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τα ανοιχτά και βλέπουμε ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, φτάσαμε το 2021 να μην αντιμετωπίσουμε ούτε έναν ανοιχτά. Όλοι αντιμετωπίζονταν ενδαγκιακά. Εδώ βλέπουμε και σε πίνακες και η θνητότητα άγγιζε κάποιες χρονιές και το 0% σε αυτούς που αντιμετωπίστηκαν ενδαγκιακά. Το είδος της αντιμετώπισης στους περισσότερους βάλαμε διχαλωτά μοσχεύματα, σε 6 αντιμετωπίσαμε με παράλληλα μοσχεύματα και σε 1 με θηρητωτό. Λοιπόν, η ρήξη ανευρίσματος αορτής είναι μια επίγουσα ιατρική κατάσταση με πολύ ψηλή θνητότητα, ειδικά αν ο ασθενής δεν αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται μια πολύ καλή συνεργασία ομάδας ιατρών, χειρουργών, αναισθησιολόγων και νοσηλευτών σε προδιεγχειρητικό και μεταχειρητικό επίπεδο. Δεν αποτελεί αντένδειξη αιμοδυναμική αστάθεια. Μπορεί να χειρουργηθεί κάποιος ακόμα και να έχει προηγηθεί ανακοπή και ανανύψη. Η ύπαρξη πρωτοκόλλου είναι απαραίτητο οπωσδήποτε για να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα. Και η ενδαγκιακή αποκατάσταση, το ΙΒΑΡ σε ασθενείς που έχουν κατάλληλη ανατομία, προσφέρει βελτιωμένη επιβίωση, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος έναντι της ανοιχτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βολακάκη για την πολύ έτσι αναλυτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη εισήγησή του, όπως και η παρουσίαση της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων της κλινικής. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, κύριο Θανασίου. Δεν μπορεί να. Τότε γιατί δεν βάλετε που μέσα θα το κάνω λίγο νωρίτερα και δεν υπάρχει ένα hybrid theater να μπορείς να κάνεις το. Έχει φανεί, τουλάχιστον αυτό που γράφουν τα guidelines, ότι όσο πιο γρήγορα κάνουμε και δεν καθυστερούμε, δεν έχει μελετηθεί ακριβώς η ώρα, αλλά έχει φανεί ότι αν είμαστε στη 1,5-2 ώρες περίπου από την αντιμετώπιση, τότε τα πράγματα είναι καλύτερα. Βέβαια, στην πραγματικότητα οι ασθενείς μπορεί να είναι αιμοδυναμικά σταθεροί, να χειρουργηθούν μετά από κάποιες ώρες, να αργήσουν να πάνε στο νοσοκομείο, να γίνει η διακομιδή και πάλι να χειρουργηθούν και να πάνε καλά. Τώρα, ειδικά εδώ στην περιοχή που είμαστε, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν χειρουργεί το ασθενή στα 90 λεπτά. Μπορεί να χρειαστούν και 2 ώρες μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μας. Ναι. Θα έπρεπε να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια επίγουσα κατάσταση που θα πρέπει να δράσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να μιλήσουμε άμεσα με τους ενδιαφερόμενους, με τους χειρουργούς, είτε όταν πρέπει να διακομίσουμε τον ασθενή, είτε όταν ο ασθενής έρθει σε εμάς στα επίγοντα. Να κάνω κι εγώ μια παρεμφερή ερώτηση. Μιλήσατε για το ενδαγκιακό μπαλόνι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες
συστήματα τραύματος και επίγουσας χειρουργικής, γενικότερα acute care surgery, προτείνουν σε επίπεδο μεταφοράς των ασθενών, σε επίπεδο αντιμετώπισης από τους παραμέδικους διασώσεις, τη χρήση του REBOA, του Resuscitated Ventovascular Balloon Aortic Occlusion. Δηλαδή η χρήση όχι μόνο στις οξείες όπως είναι αυτοί οι αγκιοχειρουργικές περιπτώσεις, αλλά και στο τραύμα και σε οποιασδήποτε άλλες οξείες, αιμορραγίες από τον κάτω κορμό, τη χρήση του REBOA που τοποθετείται με μια κλειστή μεθοδολογία ακόμα και από διασώστη μέσα στο ασθενοφόρο ή στον τόπο της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γενικότερα στην αγκιοχειρουργική βιβλιογραφία υπάρχει κάποια αντίστοιχη εμπειρία, υπάρχουν κάποιες αντίστοιχες αναφορές. Υπάρχει στο τραύμα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Ή αν εσείς νομίζετε ότι μπορεί να ελαττώσετε τη θνητότητα χρησιμοποιώντας, εκπαιδεύοντας κόσμο έξω νοσοκομιακά ή ακόμα και σε επίπεδο TEP να τοποθετεί REBOA πριν ο ασθενής πάει στο χειρουργείο. Ναι. Υπάρχουν αναφορές που στα επίγοντα τοποθετείται μπαλόνι στα τυφλά. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι δεν βρήκα κάπου αποτελέσματα τεκμηριωμένα, δεν βρήκα κάπου να έχει μελετηθεί αυτό. Στην πραγματικότητα όμως το ανέβεσμα μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και πολύπλοκο, ώστε να μην μπορεί να περάσει το μπαλόνι στη σωστή θέση. Πρέπει να το βάλουμε να περάσουμε το ανέβρισμα, να καθετηριάσουμε την αορτή άνωθεν του ανεβρίσματος και να τοποθετηθεί εκεί το μπαλόνι. Αν ανοίξει οπουδήποτε αλλού, μέσα στο ανέβρισμα, μέσα στη λαγόνιο, πρακτικά δεν βοηθάει. Και καμιά φορά, ακόμα και υπό ακτινοσκόπηση, εμείς δυσκολευόμαστε σε ένα ανέβρισμα το οποίο έχει αθυρωμάτωση στα λαγόνια, έχει πολύ μεγάλες γωνίες στα λαγόνια, να μπούμε, να καθετηριάσουμε τον αφιένα και να προχωρήσουμε το χειρουργείο για να βάλουμε τον μπαλόνι. Δηλαδή μπορεί ακόμα και με ακτινοσκόπηση να χρειαστούμε κάποια λεπτά παραπάνω. Μόνο κάτω από τη ολή που να αρχίσουμε να ζει το βάζει στο τέλο μου, γιατί πρέπει να σίγουρα ότι θα την κάνει πάνω από την ανεβρισματική διάταση. Ναι, ναι. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στην άλλη πλευρά του Black Brain Barrier. Στην άλλη πλευρά, λοιπόν. Όπου για να γίνουν όλα αυτά που περιέγραψε ο κύριος Βολακάκης, θα πρέπει ο ασθενής να υποστηρίζεται, να εκτιμάται δυναμικά, να υποστηρίζεται. Μας μίλησε για υγρά ο κύριος Βολακάκης, όμως θα χρειαστούμε πραγματικά κάποιους αναισθησιολόγους, όπως και για τα θέματα που θα μας αναπτύξει σε λίγο ο κύριος Αθανασίου, οι οποίοι να γνωρίζουν φυσιολογία, παθοφυσιολογία, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς καλούμε θα μηχανικά να διορθώσουμε, να τα υποστηρίξουν οι αναισθησιολόγοι μας, listening to the cells. Κυρία Νταλούκα, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εισήγησή σας. Εκ μέρους της κλινικής μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι. Μαζί θα επικεντρωθούμε λοιπόν στο πώς ο αναισθησιολόγος βελτιώνει την έκβαση των ηλικιωμένων ασθενών. Θα ξεκινήσουμε με μία εισαγωγή, θα επικεντρωθούμε στις μεταβολές που παρατηρούνται με την αύξηση της ηλικίας και θα εστιάσουμε στους τρόπους με τους οποίους η αναισθησιολογική ομάδα, πάντα χέρι-χέρι με τους μας, συμβάλλει τελικά το 2022 στη βέλτιστη έκβαση των ηλικιωμένων ασθενών. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί παγκοσμίως σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην Ευρώπη είμαστε η τρίτη κατά σειρά χώρα μετά από χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό όπως η Ιταλία και η Γερμανία με ποσοστό ηλικιωμένων. Ως ηλικιωμένος ορίζεται από τη βιβλιογραφία κάθε ασθενής με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών. Εμένα, για παράδειγμα, και οι δύο μου γονείς αυτή τη στιγμή πέφτουν σε αυτήν την ομάδα. Το 2019, λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας, είχαμε 1 δισεκατομμύριο ηλικιωμένους παγκοσμίως, ενώ έως και το 2050 αναμένεται τουλάχιστον να διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό γκρουπ ασθενών. Τα δικά μας βιβλία το παρουσιάζουν πιο εύθραυστο ακόμα και από τα πρόωρα νεογνά, με προκλήσεις πάρα πολλές και ιδιαίτερες για όλη την περιεπεμβατική ομάδα. Και αυτό γιατί εξ ορισμού αυτοί οι ασθενείς έρχονται στη χειρουργική αίθουσα έχοντας ήδη πάρα πολλούς παράγοντες και θα αποκτήσουν
φυσικά στην περιεπεμβατική περίοδο και άλλους που θα τους οδηγήσουν σε αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα. Ειδικά βέβαια όταν μιλάμε για ασθενείς πάνω από 80 ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε ένα major surgery, όπως για παράδειγμα μία υπατεκτομή ή μία επέμβαση Whipple, τότε μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών και αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα. Πολύ περιγραμματικά, οι αλλαγές που παρατηρούνται με τη φυσιολογική γύρανση του οργανισμού αφορούν σε τρία συστήματα και πρώτα μιλάμε για τη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και την κυταρική ομοιόσταση. Άρα, ένας ασθενής έρχεται εξ ορισμού με αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει ανεμία, για παράδειγμα. Δεύτερον, στη μείωση της μάζας ζωτικών οργάνων, άρα έχουμε ασθενείς με αυξημένη έκθεση σε οξία νεφρική ανεπάρκεια αλλά και άνοια μεταγχειρητικά. Και τέλος, αυτοί οι ασθενείς είναι η ομάδα που έχουν τις μικρότερες εφεδρίες, έτσι ώστε αν ο ασθενής βρεθεί αντιμέτωπος με ένα επίγον χειρουργείο ή με μία επιπλοκή μετεπεμβατικά, ίσως να μην μπορέσει τελικά να ανακάμψει. Να σας πω ότι παρόλα αυτά οι ηλικιωμένοι δεν θα πρέπει να θεωρούνται μία ομοιογενής ομάδα και από μόνη της η χρονολογική ηλικία δεν θα πρέπει ίσως να μας τρομάζει ή να μας προδιαθέτει απέναντι σε αυτούς, και αυτό γιατί ο κύριος καθοριστικός παράγοντας είναι το functional capacity, η λειτουργική ικανότητα δηλαδή που έχει ο κάθε ασθενής ξεχωριστά. Κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, το 1880 ο Αμερικανός φιλόσοφος Γόλντο Έμερσον είχε πει ότι όλες οι ασθένειες τελικά καταλήγουν σε μία, την αυξημένη ηλικία. Τελικά όμως θα πρέπει να θεωρούμε εμείς οι σύγχρονοι γιατροί την αυξημένη ηλικία ασθένεια? Ίσως την απάντηση σε αυτό μπορεί να τη δώσει ο καθένας στον εαυτό του. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς θα πρέπει να φροντίζονται ιδιαίτερα από την ιατρική ομάδα και να αντιμετωπίζονται αξιατομικευμένα από μια πολυπαραγωγική ομάδα, εξειδικευμένη και με μεγάλο volume, όπως είπαμε και στις προηγούμενες ομιλίες στο γυριατρικό πληθυσμό, και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η επιστροφή αυτού του ασθενή στο baseline function. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα διαφορετικό baseline σε έναν 85χρονο που μας λέει ότι εγώ, γιατρέ, κάθε απόγευμα κάνω 10 χιλιόμετρα περπάτημα. Ναι, πλέον υπάρχουν και τέτοιοι 80χρονοι ασθενείς, σε αντίθεση με έναν πολύ νεότερο 70χρονο, ο οποίος ήδη έρχεται στο χειρουργείο, είναι κατακεκλημένος και έχει σοβαρές συνοσηρότητες. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του αναισθησιολόγου για τους ηλικιωμένους ασθενείς είναι η συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα ΙΡΑΣ και η αντιμετώπιση και πρόληψη των σύγχρονων γυριατρικών συνδρόμων της ευθραυστότητας, γνωστής και ως frailty πλέον στη βιβλιογραφία, καθώς επίσης και του μεταγχειρητικού παραλυρήματος, γνωστό και ως POD. Ήδη από το 2018 υπάρχουν πλέον consensus για ΙΡΑ στους ηλικιωμένους, όπου ο αναισθησιολόγος, πάντα σε συνεργασία με τους χειρουργούς, τους διατροφολόγους των πρωτοκόλων ΙΡΑΣ, τους φυσιοθεραπευτές και την νοσηλευτική ομάδα, πρέπει να στοχεύει στη βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής και του συνολικού στάτους του ασθενή προεπεμβατικά, να αναγνωρίζει τους παράγοντες κινδύνου για παραλήρημα και frailty, ενώ διαγχειρητικά και μεταγχειρητικά πλέον, επιτρέψτε μου να πω ότι αποτελεί υποχρέωσή μας να αντιμετωπίζουμε τις ασθενείς μας με πολυπαραγωγική preemptive opioid sparing analgesia, και αυτό για να πιάσουμε τα abnormal pain pathways, όπως ακούσαμε και σε προηγούμενη ομιλία. Και φυσικά πλέον έχουμε στα χέρια μας πάρα πολλά μηχανήματα εξειδικευμένου monitoring, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Στόχος όλων αυτών των παρεμβάσεων πρέπει να είναι η μείωση του περιεπεμβατικού νευροενδοκρινικού στρες, το οποίο να σας πω ότι περιγράφεται ότι θα μπορούσε να προσομοιάζει ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα και επιπλέον αυξάνει τη θνητότητα και νοσηρότητα των ασθενών μας. Σχετικά με τη multimodal opioid free analgesia, το να συνδυάσουμε δηλαδή διάφορες τεχνικές περιοχικής αναισθησίας και κεντρικός δρόντων μη οπιοειδικών φαρμάκων πλέον, όπως για παράδειγμα η δεξαμεθαμιδίνη, έχουμε αποδείξει ότι στις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε συνεργασία με την ευρωχειρουργική κλινική το όφελος στον ασθενή μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μία πρόσφατη μετανάλυση εφαρμόζει και καθιερώνει πλέον τη χρήση της δεξαμεθαμιδίνης και στους ηλικιωμένους ασθενείς, ένα φάρμακο το οποίο, να σας πω, ότι ειδικά και για την καταστολή στα νευρίσματα που μίλησε ο προηγούμενος συνάδελφος, εμάς μας έχει λύσει πάρα πολύ τα χέρια και έφερε επανάσταση στην αναισθησιολογική κοινότητα τα τελευταία 5 έτη. Φαίνεται όμως το κλειδί για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις και να έχουμε τη μέγιστη αναλγησία και το καλύτερο όφελος είναι να μπορούμε να τυκλοποιούμε τη δόση. Και γι' αυτό πλέον έχουμε στα χέρια μας εξειδικευμένα μη επεμβατικά monitoring, τα οποία μπορούμε να τα εφαρμόσουμε με ένα αυτοκόλλητο στο δάχτυλο του ασθενή μας και μέσω μιας λογαριθμικής ανάλυσης να καθοδηγούμαστε διαχειριστικά για τη βέλτιστη αναλγησία στον ασθενή μας, το οποίο καταλαβαίνετε ότι και μεταχειριστικά έχει πάρα πολύ μεγάλο όφελος, γιατί ένας ασθενής που δεν πονάει μπορεί να κινητοποιηθεί γρηγορότερα και φυσικά
φυσικά έτσι μπορεί να έχει καλύτερη πρόγνωση. Τέλος, με το Advanced Non-Invasive Monitoring μπορούμε όχι μόνο διεγχειρητικά, αλλά και πλέον και μεταγχειρητικά στο θάλαμο, το έχουμε κάνει αυτό σε αρκετά μεγάλα χειρουργία, όπως οι πατεκτομές, Whipple, σε συνεργασία με τη χειρουργική κλινική, να βλέπουμε διάφορες καρδιακιακές παραμέτρους, αλλά και beat-to-beat την αρτηριακή μέτρηση του ασθενή μας. Και αυτό έχει ιδιαίτερο νόημα σε αυξημένο κινδύνο ασθενής, όπως σκεφτείτε ένας ασθενής ο οποίος είναι βαρύ στεφανιαίος, έκανε ένα επίγον χειρουργείο και πριν από 3 εβδομάδες, για παράδειγμα, έχει εκτεθεί σε ένα οξύ στεφανιαίο συμβάν, οι οποίοι υποβάλλονται σε έκτακτα ή major surgery, τα οποία συνοδεύονται από τη μεγαλύτερη θνητότητα. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στα 2 γυριατρικά σύνδρομα, το frailty και το POD, το οποίο σε ενηλικιωμένον ασθενή μπορούν να αγγίξουν και το 60%, περισσότερο δηλαδή από 1 στους 2 ασθενείς. Ως frailty ορίζουμε την αυξημένη ευαισθησία σε στρεσογόνους παράγοντες και ο ασθενής μας δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να ανακτήσει την προηγούμενη ομοιοστασία του. Ένας, για παράδειγμα, ηλικιωμένος ασθενής πέφτει, κάνει ένα κάταγμα ισχύου, έρχεται ήδη λοιπόν στο νοσοκομείο γνωρίζοντας ότι ίσως να μην μπορέσει ποτέ να βρεθεί στην πρώτερη κατάσταση που ήταν. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής αποτελούν η απώλεια βάρους, η μειωμένη αντοχή και τα αντανακλαστικά και φυσικά μειωμένα επίπεδα συνείδησης. Πολλές φορές βλέπουμε ηλικιωμένους ασθενείς που ζυγίζουν μόλις 35 κιλά, για παράδειγμα. Αυτοί οι ασθενείς ήδη ίσως δεν μπορέσουν να μπουν σε καλή θρέψη μετά το χειρουργείο. Το σημαντικό σε αυτό το σύνδρομο είναι ότι αν έχουμε 3 ή περισσότερα χαρακτηριστικά, ο ασθενής μας θα πρέπει να θεωρείται frail. Υπάρχει όμως και η γκρίζα ζώνη με τα 1 ή 2 χαρακτηριστικά, μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, το pre-frail, και αυτό γιατί με μια πάρα πολύ λεπτή διαταραχή της ισορροπίας, να κάνει, για παράδειγμα, ο ασθενής μας μεταχειρητικά να μπει σε μια γρήγορη ταχυκαρδία για λίγες ώρες, γιατί ίσως, ας πούμε, έμεινε πίσω από όγκο. Τότε ο ασθενής μπορεί να μεταπέσει σε frail και να μην μπορέσει ποτέ να ανακάμψει. Προχωρώντας στο παραλήρημα, είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε δει ασθενείς οι οποίοι έχουν μια παροδική και οξία νευρογνωσιακή διαταραχή. Ο ασθενής μας, για παράδειγμα, έχει απώλεια μνήμης, ίσως δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μαζί του. Αυτή η κατάσταση δεν είναι σταθερή σε όλο το 24ωρο. Ο ασθενής δηλαδή έχει φωτεινά διαλύματα στα οποία είναι στην πρώτερη του κατάσταση, αλλά στην περισσότερη διάρκεια της ημέρας είναι λειθαργικός ή επιθετικός. Και αυτό, για να βάλουμε τη διάγνωση, δεν θα πρέπει να σχετίζεται με κάποια προηγούμενη κατάσταση του ασθενή, όπως για παράδειγμα μία άνοια. Μιλάμε λοιπόν για ασθενείς που έχουν αδυναμία επικοινωνίας, αδυναμία προσοχής και μειωμένη ψυχοκινητική δραστηριότητα. Άρα, ίσως εδώ κρατήστε στο μυαλό σας ότι και ένας λειθαργικός ασθενής ή ένας ασθενής που εμείς πιστεύουμε στην εφημερία ότι δεν μας ενοχλεί πάρα πολύ, ίσως βρίσκεται σε αυτή την γκρίζα ζώνη. Μιλάμε για αυτά τα 2 γυριατρικά σύνδρομα μαζί, γιατί πλέον ξέρουμε ότι σχετίζονται, αυξάνουν τη θνητότητα και την οσιρότητα, παρατείνουν το χρόνο νοσηλείας και τις επιπλοκές των ασθενών μας και προδιαθέτουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό επιπλοκών. Και να τονίσουμε επίσης ότι αυτά μοιράζονται μία ασθενή και αμφίδρομη σχέση, καθώς έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς με frailty που έρχονται στο χειρουργείο έχουν διπλάσεις πιθανότητες τελικά να εμφανίσουν παραλήρημα, αυξάνοντας επιπλέον την οσιρότητα και τη θνητότητα. Έτσι λοιπόν, όλες οι εταιρείες που έχουν εκδώσει τα τελευταία χρόνια πρωτόκολλα για τους ηλικιωμένους χειρουργικούς ασθενείς μας προτείνουν ότι προεγχειρητικά θα πρέπει να κάνουμε screening για το frailty, την κατάθλιψη, στην οποία ακούσαμε αρκετά και στις προηγούμενες ομιλίες, την νευρογνωσιακή κατάσταση και την κατάσταση θρέψης των ασθενών μας, καθώς επίσης και να αναγνωρίζουμε παράγοντες κινδύνου για παραλήρημα, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Κρατήστε όμως στο μυαλό σας ότι υπάρχουν γενικοί παράγοντες όπως η αυξημένη ηλικία, καθώς επίσης και διάφορες που σχετίζονται με νοσηρότητες, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του οροπητικού και του αναπνευστικού συστήματος. Εάν μας το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενή μας και φυσικά το στάδιο της ασθένειάς του, κρατήστε δηλαδή έναν πολύ προχωρημένο καρκίνο που μπορεί να αλλάξει στάδιο αν περιμένουμε, θα πρέπει να στοχεύουμε στη βελτιστοποίηση όλων αυτών των παραγόντων, πάντα ενημερώνοντας τον ασθενή μας. Στα πλαίσια αυτών λοιπόν του frailty και του παραλυρήματος, να σας πούμε ότι καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει σταθμισμένο εργαλείο για το frailty με ρύθμιση στους ηλικιωμένους ασθενείς, σε συνεργασία με ορθοπαιδική κλινική σταθμίζουμε το GFI, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο, μια μελέτη που περιμένουμε να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Διεγχειρητικά ισχύουν τα όσα γνωρίζουν οι συνάδελφοι χειρουργοί πάρα πολύ καλά για τα fast track protocols. Η συμβολή μας εμάς διεγχειρητικά είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε το βάθος της αναισθησίας με αυτοκόλλητα στους ασθενείς που εφαρμόζουμε ανώδυνα στο μέτωπο και φυσικά κρατήστε πάντα την πολυπαραγωγική opioid sparing analgesia. Να σας πω ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν ο ασθενής μας τελικά βρίσκεται στο στάδιο της ανάνυψης
και ξυπνάει, που είναι σαν να προσγειώνουμε ένα αεροπλάνο, η πιο επικίνδυνη περίοδος για τον αναισθησιολόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από εκείνη τη στιγμή να προσπαθούμε να τον προσανατολίζουμε, να του λέμε πού βρίσκεται και να προσπαθούμε, αν ο ασθενής μας ξεκινάει από την ανάνυψη και βλέπουμε ότι μπαίνει σε παραλήρημα, να εμπλέκουμε και τους συγγενείς, γιατί φαίνεται ότι όταν αυτοί οι ασθενείς βρίσκονται με το συγγενή τους ή με το φροντιστή τους, ίσως βοηθάει στο να κάνουμε πρόληψη επιπλέον του παραλήρηματος. Πολύ σημαντικό να τους επιστρέφουμε νωρίς ή δυνατόν στην ανάνυψη τα οπτικοακουστικά βοηθήματα, γιατί τους βοηθάει να ανακτούν τον προσανατολισμό τους. Και να σας πω ότι απαγορεύεται πλέον να ακινητοποιούμε τους συγκεκριμένους ασθενείς, εκτός και αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους εκείνη τη στιγμή, και πλέον δεν χρησιμοποιούμε καθόλου βενζοδιαζεπίνες, το γνωστό σε όλους μας ντόρμικομ, τη μηδαζολάμη, σε ασθενείς ηλικίας πάνω από 65 χρονών, και αποφεύγουμε, αν έχουμε περισσότερο από έναν λόγο για να αναπτύξουν παραλήρημα, τη μορφίνη και την γνωστή σε όλους μας πεθυδίνη. Με τα εγχειρητικά, βλέπετε ότι υπάρχουν σημειωμένα πάλι όσα ισχύουν για όλους τους ασθενείς στα πρωτόκολλα ΕΙΡΑΣ. Τους κινητοποιούμε νωρίς, προσπαθούμε σε συνεργασία με τους συναδέλφους χειρουργούς να βγάλουμε ουροκαθετήρες, λεβάιν, οτιδήποτε μπορεί να τους κρατήσει στο κρεβάτι περισσότερο ή να τους προδιαθέσει σε λίμωξη. Χρειάζεται να έχουμε τη βέλτιστη θρέψη και ενυδάτωση. Το Comprehensive Geriatric Assessment είναι ένας λίγο πιο fancy όρος για τη μεταγχειρητική φροντίδα των ασθενών στα πρωτόκολλα ΕΙΡΑΣ. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε screening και παραλήρημα και να μπορούμε να επιστρέφουμε τους ασθενείς μας στο φυσιολογικό κυρκάδιο ρυθμό. Για το φυσιολογικό κυρκάδιο ρυθμό, να σας πω ότι πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση στη βιβλιογραφία. Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα πλέον για τη μελατονίνη που ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε σε αυτούς τους ασθενείς, από την οποία αναμένουμε τα αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης στο τέλος του χρόνου. Να σας πω όμως ότι φαίνεται ότι σε μικρή δόση μια μελατονίνη immediate release φαίνεται ότι ίσως θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Τελειώνοντας, να σας πω ότι έχω τη τιμή να σας ανακοινώσω ότι είμαστε POD-free clinic στην Ελλάδα, και αυτό ξεκίνησε από μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που σταθμίσαμε τα δύο προτινόμενα εργαλεία από την ΑΣΕΚ για την ανίχνευση του μεταγχειρητικού παραλυρήματος, το οποίο χρησιμοποιούμε σε όλους μας τους ασθενείς ηλικίας 60 ετών και πάντων, και με περηφάνεια να σας ανακοινώσω ότι βρισκόμαστε στα κατώτερα όρια του ποσοστού POD, 20% σε όλους μας σχεδόν τους ασθενείς, μια εργασία την οποία παρουσιάσαμε στο Μιλάνο στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε. Και σχετικά με τη θεραπεία του παραλυρήματος, γιατί όλοι έχουμε βρεθεί με αυτόν τον ασθενή ο οποίος ταλαιπωρείται πάρα πολύ και σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για να τον βοηθήσουμε, πλέον η οδηγία είναι ότι ξεκινάμε με πολύ χαμηλή δόση αλλοπεριντών, 0,25, και απαγορεύεται να ξεφύγουμε στα 2,5 μιλιγκράμμ το 24ωρο. Ένας ασθενής που θα εκτεθεί σε μεγαλύτερη από αυτή τη δόση θα μπει σε έναν φαύλο κύκλο και δεν θα μπορέσει να βγει ποτέ από αυτήν την καταστροφική κατάσταση. Φυσικά, καταλαβαίνετε ότι όλοι για όλα αυτά χρειαζόμαστε άριστη συνεργασία όλης της ομάδας, και σε κάθε στάδιο που αυτό κρίνεται απαραίτητο, είμαστε χέρι-χέρι με το περιβάλλον του ηλικιωμένου ασθενή μας. Συμπερασματικά, λοιπόν, η συνεργασία μιας πολυπαρικατοικής ομάδας ειδικών, η ολιστική προσέγγιση με τα πρωτόκολλα ΕΙΡΑΣ και η αξιολόγηση, πρόληψη και διαχείριση στο μέτρο του δυνατού των γυριατρικών συνδρόμων φαίνεται ότι εξασφαλίζουν τη βέλτιστη έκβαση στους ηλικιωμένους χειρουργικούς ασθενείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νταλούκα, πραγματικά σας συγχαίρω, γιατί μέσα στο λιγοστό χρόνο μας δώσατε πολύ σημαντικά μηνύματα όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε πλέον με τη δικιά σας συνδρομή, όχι μόνο διεγχειρητικά, αλλά και προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Και πραγματικά, ανοίγω μια παρένθεση, είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν ότι η αναισθησιολογία θα πρέπει να μεταξελιχθεί σε αυτό που λέμε περιεπεμβατική ιατρική. Κλείνει η παρένθεση. Καταφέρνουμε λοιπόν να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά όχι μόνο την ανάνυψη των ασθενών, την επιστροφή στο σπίτι τους, αλλά και την λειτουργική τους αποκατάσταση. Χαίρομαι που θίξετε το θέμα της εξατομικευμένης προσέγγισης, γιατί η τρίτη ηλικία τεχνολογικά ποικίλει από σύστημα υγείας σε σύστημα υγείας. Γίνεται πάντα μια προσέγγιση εξατομικευμένη όσον αφορά το frailty score και τα Charlson comorbidity scores, και αυτό
το γεγονός, μας δίνει τη δυνατότητα σε εμάς τους χειρουργούς να μπορούμε να επιλέγουμε ακόμα πιο επιθετικές και ριζικές τεχνικές, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με νεοπλασματικά νοσήματα. Δεν θεωρούμε πια έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος μπορεί πραγματικά να αποκατασταθεί με βάση τις δικές σας προσεγγίσεις, ότι ένας άνθρωπος που δεν αξίζει να τύχει μιας ριζικής, πολυδύναμης ογκολογικής αντιμετώπισης. Πραγματικά σας συγχαίρω για αυτά που μας παρουσιάσετε, για αυτά που κάνετε. Και θυμήθηκα ότι πριν από 10 περίπου χρόνια μαζί με έναν επίσης Έλληνα συνάδελφο είχαμε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο στην Αμερική, Cancer Surgery in the Elderly, όπου τότε πραγματικά είχαμε τα πρώτα δείγματα αυτής της δυνατότητας, ότι δηλαδή όταν κάνεις εξατομίκευση μέσα από τις φυσιολογικές παραμέτρους του ασθενή, όταν τότε που το ξεκίνησε η έννοια του frailty, μπορέσεις αυτό να το αναγνωρίσεις, οφείλεις να μαξιμαλίσεις την ογκολογική σου προσπάθεια. Και πάλι συγχαρητήρια, υπάρχουν ερωτήσεις ή κάποια σχόλια. Κύριε Αθανασίου, Δημήτρη, κάποιος άλλος. Εγώ, Δημήτρη, από όσες χαρώσεις είναι εξαιρετικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ERAS protocols έχουν καμιά διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικία ή είναι ενιαίες οι οδηγίες? Με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, έχουμε μόνο διαφοροποίηση στις δόσεις φαρμάκων διεγχειρητικά, που αυτό είναι πιο πολύ στο αναισθησιολογικό κομμάτι. Και η μοναδική διαφοροποίησή τους η επόμενη είναι ότι πρέπει να γίνεται πιο comprehensive screening στους ασθενείς για το επίπεδο θρέψης, γιατί περισσότεροι έχουν διαφορά θρέψης στα πλαίσια του frailty και μιλάνε πάρα πολύ για την κατάθλιψη και το depression, που υπάρχουν και στα ERAS των όλων των ηλικιών, αλλά ειδικά για τους geriatrics γίνεται πολύ πιο εκτεταμένη αναφορά. Θέλω να ζητήσω την συμμετοχή του Μάθου του Ευθυμίου, ο οποίος είναι στέλεχος της κλινικής παλιά, τώρα διευθύνει την κλινική στο Κουτριμπάνιο. Κατά πόσο νομίζεις ότι θα υπάρχει δυνατότητα αυτή η εμπειρία και αυτές οι προσεγγίσεις που γίνονται από τη δικιά μας αστυνομική κλινική να προκύψουν σαν συνεργασία, σαν πρωτόκολλα και στο δικό σου νοσοκομείο, που είναι δίπλα? Καταρχήν, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όντως, συγχαρητήρια στην κυρία Νταλούκα. Ήταν μια καταπληκτική παρουσίαση και βέβαια αντανακλά και την λειτουργία και την δυναμική που έχει το αναισθησιολογικό τμήμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Όταν ήμουν ειδικευόμενος και πολλά χρόνια μετά, ηλικιωμένους ασθενείς 70, 80, 80 πλάς, έτσι ήμασταν πάρα πολύ προβληματισμένοι κατά πόσον θα μπορέσουμε να τους χειρουργήσουμε καλώς, να προσφέρουμε αυτά που μπορούμε. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, οποιαδήποτε ηλικία μπορούμε και τους χειρουργούμε και σε συνεργασία με τους ανεσιολόγους κάνουμε, μπορώ να πω, θαύματα. Είναι εξαιρετική η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Εγώ σίγουρα μπορούμε να συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε. Οι δύο κλινικές έχουμε ανταλλαγή έτσι, επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών και όλα αυτά. Εκείνο που πιστεύω ότι λείπει από την χειρουργική, μάλλον για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών, είναι μετά το νοσοκομείο τι γίνεται, η αποκατάσταση αυτών των ασθενών. Λείπουν δηλαδή τα ανάλογα κέντρα, οι ανάλογες δομές εκτός του νοσοκομείου, που θα πρέπει, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη αυτοί οι ασθενείς και πρέπει να βοηθηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα και το βλέπουμε και έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο πάρα πολλούς ασθενείς ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν έχουν, όπως λέμε έτσι καθημερινά, στον ήλιο μοίρα. Δεν έχουν κανέναν να τους βοηθήσει μετά και προβληματιζόμαστε πού θα πάνε αυτοί οι ασθενείς. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποια. Τώρα φύγουμε γενικότερα κοινωνικά ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ο κύριος Αθανασίου έχει κάνει μια παρέμβαση.
Συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας. Ήταν εξαιρετική. Θα πω κάτι απάνω στο σχόλιο που έκανε και ο συνάδελφος που κάθεται πίσω μου και σέβομαι την άποψή του ότι υπάρχει ένα διοικητικό gap πώς να αντιμετωπίσεις τους elderly μετά που βγαίνουν από το... Εγώ βλέπω και ένα ακόμα πιο σημαντικό gap, ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη το care των ασθενών το έχουν πρωταρχικά οι νοσηλεύτριες. Εγώ δεν έχω δει κανένα, πραγματικά κανένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης elderly από νοσηλευτική υπηρεσία στην Ελλάδα. Στα υπόψη φάνω πραγματικά, γιατί είναι μια επισήμανση πολύ σημαντική που απαιτεί βέβαια και ιδιαίτερη εξειδίκευση, απαιτεί και προσωπικό, να υπάρχει προσωπικό ανάλογο κλπ. Οπότε να ευχαριστήσουμε την κυρία Νταλούκα και πάλι συγχαρητήρια θερμά. Και last but not least, το κερασάκι στην τούρτα του χειρουργικού τομέα, ο κύριος Αθανασίου, καθηγητής της καρδιοθωρακοχειρουργικής, θα μας δώσει τις δικές του καινούργιες τεχνικές, τις δικές του καινούργιες στρατηγικές στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της αορτής και βέβαια οτιδήποτε άλλο προκύπτει μέσα από αυτές τις προσεγγίσεις. Ευχαριστώ κύριε Τεπέτε και για την ευκαιρία να μιλήσω. Η παρουσία που θα κάνω αφορά τελείως καινούργια πράγματα για τον τομέα της παθολογίας του αορτικού τόξου και μάλιστα αυτή η παρουσίαση δεν έχει γίνει πουθενά άλλο στον κόσμο. Είναι πρώτη φορά που γίνεται. Οπότε είναι πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα του τραπεζί. Okay. Πάω εδώ. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το που θα παρουσιάσω είναι δουλειά 10 χρόνων και έχει υποστηριχτεί από 4 grant της αξίας των 2 εκατομμυρίων από το National Institute of Health Research στην Αγγλία, από το Imperial College, από το BRC και από το BHF, από το British Heart Foundation. Το καινούργιο που θα ήθελα να πω είναι ότι τα guidelines που υπάρχουν για την αντιμετώπιση του αορτικού τόξου είναι λυπή και λάθος αυτά που εφαρμόζουμε για την ώρα. Το δεύτερο είναι ότι χειρουργούμε βάσει το size, δηλαδή τη διάμετρο της αορτής, τα οποία είναι και αυτό λάθος κατά τη γνώμη μου, θα αλλάξει πολύ σύντομα. Το τρίτο είναι ότι το imaging το οποίο χρησιμοποιούμε είναι λυπές. Γιατί το imaging είναι ανατομικό και το imaging που θα πρέπει να είναι στο μέλλον είναι να είναι με βάση τα biomechanics characteristics της αορτής, δηλαδή να είναι functional. Δηλαδή πάμε προς απεικονιστικές μεθόδους οι οποίες είναι functional. Το άλλο που θα αλλάξει είναι ότι τα δεδομένα πρέπει να στηρίζονται σε registries και όχι ούτε σε randomized control trials, ούτε σε personal views. Πρέπει να έρχονται από real world data τα οποία αποθηκεύονται σε μεγάλα registries. Και το επόμενο είναι ότι τα devices, τα οποία είναι δηλαδή οι συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα στο, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, είναι μια μειοψηφία, για να σας δώσω να καταλάβετε, στο αορτικό τόξο στην Ελλάδα έχουν γίνει γύρω στις 65 επεμβάσεις με τα device που θα δείξω. Επομένως, τα size κριτήρια είναι πολύ, ας το πούμε, vague για το πότε πρέπει να χειρουργήσουμε και εκείνο το οποίο δεν κάνουν είναι ότι τα size κριτήρια μπορεί να έχουν κάποια συσχέτιση με το μεγάλωμα της αορτής, αλλά κάτω από το size υπάρχουν τουλάχιστον 15-20 μεταβλητές οι οποίες δεν συνυπολογίζονται για την απόφαση πότε να χειρουργήσουμε, ποια είναι το καλύτερο timing και τι θεραπεία θα δώσουμε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι το κεφάλαιο της βιομηχανικής, τουλάχιστον στο αγγειακό δίκτυο, πρέπει να μπει μέσα στα patient diagnostics, δηλαδή μέσα στις αξονικές και στις μαγνητικές. Δηλαδή αυτά τα δεδομένα να επεξεργάζονται μέσω ενός software και με βάση την κινητικότητα και τη γεωμετρία των διαφόρων στοιχείων της αορτής να βγαίνει ένα probability risk για το ποια είναι η έκβαση αυτού του ασθενούς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μετριέται το aortic wall stress. Αυτό που έκανα εγώ στην Αγγλία είναι ότι σε ένα μεγάλο database με αρκετούς ασθενείς έπαιρνα αυτό το δείγμα επί 5-6 χρόνια από 3 νοσοκομεία του Λονδίνου, από το Barts, από το Hammersmith, από το Brompton και από το St. Thomas's.
και παίρνοντας αυτό το κύλινδρο στην αορτή σε κάθε επέμβαση, μετά έδινα βαρύτητα στο να πάρω το αορτικό σάμπλ, να το πάω για ιστοπαθόλογη, στο Brompton, να το πάμε για bioengineering στο Imperial College, για από το αίμα του ασθενούς κάναμε αναλύσεις πάνω σε γενετικούς δείκτες, σε genomics, σε transcriptomics και πηγαίναμε επίσης και τσεκάραμε και metabolomics και τα MRI data και τα CT data τα πήγαινα σε ένα ειδικό department που υπάρχει στο bioengineering στο Imperial College για να γίνει η ανάλυση του stress και να έχουμε mapping της αορτής με hot spots και turbulent flow. Επομένως το data set ήταν 234 ασθενείς σε 10 χρόνια και από αυτά τα δείγματα μερικά τα πηγαίναμε σε ένα department το οποίο με ειδικές μελέτες έκανε peeling test, δηλαδή έπαιρνε τις στιβάδες της αορτής και μελετούσε πόσο εύκολα αποκολούνται, γιατί όταν μια στιβάδα αποκολλιέται εύκολα έχει να κάνει αυτό με το πόσο stiff είναι, πόσο rigid είναι, πόσο δύναμη έχει η elasticity, τα χαρακτηριστικά δηλαδή της ελαστικότητας, και με βάση αυτό να βγάζουμε κάποιες παραμέτρους οι οποίες έχουν σχέση με stiffness και strength. Επομένως, τα δείγματα τα οποία έχουν αναλυθεί είναι γύρω στα 1354 με τις πιο σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης, και αυτό που κάναμε calculate, είδαμε ότι υπήρχε διαφορά regional, δηλαδή στο ίδιο το πέταλο που αφορούσαμε από την αορτή, όσο αφορά το thickness, επίσης το stiffness και το peeling force. Αυτά τα τρία εισήχθηκαν μέσα σε πολυμεταβλητά μοντέλα και βγάλαμε ποιες είναι οι παράμετροι οι οποίοι μπορούν να κάνουν predict αυτό που λέμε το aging της αορτής. Και από αυτά που βρήκαμε είναι ότι πολλά από τις παραμέτρους αυτές δεν κάνουν predict τα properties της αορτής, και υπάρχουν και άλλα κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία αν προστεθούν στις μεταβλητές που μετράμε με το stress, μπορούμε να κάνουμε καλύτερο prediction των αλλαγών πάνω στη δομή της αορτής. Έτσι λοιπόν κάναμε, συνδυάσαμε επίσης τα δεδομένα μας αυτά και με flow data και είδαμε ότι γεωμετρικές σχέσεις μεταξύ του εξόδου της αορτικής ρίζας έχουν σχέση με το πώς αναπτύσσεται και πώς εξελίσσεται ένα ανέβρισμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί διαφορετικά κάνει beat η καρδιά, κάνει πάλετη η καρδιά σε έναν άνθρωπο με διαφορετική έξοδο της αορτής από το χώρο εξόδου της αριστεράς κοιλίας, με αποτέλεσμα μερικοί ασθενείς να πρέπει να χειρουργούνται πιο γρήγορα, παραδείγματος χάρη ασθενείς οι οποίοι έχουν δίπτυχες αορτικές βαλβίδες. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό, η γεωμετρία είναι τελείως διαφορετική. Επίσης βρήκαμε καινούργιους biomarkers. Αυτό είναι μια study που έχω κάνει σε συνδυασμό με το Cleveland Clinic, με τον Salvo Santa Maria, στο οποίο βρήκαμε ότι ένας πολύ ισχυρός δείκτης biomarker, αυτά είναι unpublished data από πολύ μικρό δείγμα ασθενών, βρήκαμε ότι αλλοιώσεις των πρωτεογλυκανών, του μεταβολισμού των πρωτεογλυκανών, μπορεί να κάνουν predict την διόγκωση ανεβρισμάτων. Αυτό είναι για πρώτη φορά στον κόσμο. Και επίσης έχουμε το μεγαλύτερο data set από το Biobank της Μεγάλης Βρετανίας, με πάνω από 200.000 ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί αξονικές. Με artificial intelligence μπορούμε να μελετούμε γεωμετρικές και άλλες αλλαγές πάνω στην αορτή, με αποτέλεσμα να κάνουμε ένα risk prediction model για το ποια αορτή θα εξελιχθεί σε διαχωρισμό και ποια όχι. Επομένως, τα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα είναι ότι υπάρχει τοπική ετερογένεια στις ιδιότητες των αορτικών ανεβρισμάτων. Υπάρχουν παράγοντες ασθενών οι οποίοι επιδρούν σε αυτή την ετερογένεια και στο πώς συμπεριφέρεται το αορτικό τείχομα. Το εξωτερικό curve της αορτής είναι πιο
λεπτό και πιο stiff, με αποτέλεσμα εκείνα σκάει που λέμε η βόμβα του διαχωρισμού. Τοπικές μηχανοβιολογικές παράμετροι μπορούν να παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το process και υπάρχει ένα σημαντικό link μεταξύ flow και διαφόρων biomarkers που κυκλοφορούν, όπως έδειξα με τις πρωτεογλυκάνες. Τώρα θα σας πω για έναν ασθενή που αντιμετωπίστηκε στο BARTS όταν ήμουν εκεί το 2019, 55 χρονών, ο οποίος ήρθε με chest pain και leg numbness, δηλαδή είχε παρεστησία στα κάτω άκρα, και ο οποίος είχε αυτό. Αυτό είναι ένα διαχωριστικό ανέβρισμα και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει από μόνο του μία θνητότητα 20-25%, 50% ζουν στα 10 χρόνια και στα 10 χρόνια το re-intervention είναι 30%. Δηλαδή τα αποτελέσματα, όσο και να τα ωραιοποιούμε, δεν είναι και τόσο καλά. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν είναι καλά. Γιατί αν πας να φτιάξεις αυτό το ανέβρισμα βάζοντας μια κλάμπα εκεί που είναι αυτό εδώ το πάνω μέρος, τώρα δεν μπορώ να το δείξω. Τέλος πάντων, στο πάνω μέρος, το distal που λέμε της αορτής, δεν μπορείς να δεις που ράβεις. Με αποτέλεσμα, οι ασθενείς αυτοί έχουν πολύ αυξημένο mortality γιατί έχουν διαχωρισμό, αλλά και επίσης και αν έχουν malperfusion, ένας στους τρεις πεθαίνει. Και αν δεν έχουν, είναι το 6% που θα καταλήξει. Και το standard repair στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα το standard repair είναι να το κάνεις με την κλάμπα πάνω στο παθολογικό τείχωμα, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Το standard repair στην Ευρώπη είναι να κάνεις αυτό που λέμε IMI-ARTS. Τώρα, το πρόβλημα με αυτή την τεχνική είναι ότι δεν αντιμετωπίζεις το περιφερικό κομμάτι της αορτής. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις επίτευγμα, να επιτεύξεις remodeling της περιφερικής αορτής. Με αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα αυτής της τεχνικής μερικές φορές δεν είναι καθόλου καλά. Επομένως, τι γίνεται μετά, αν εφαρμόσει αυτή την τεχνική. Βλέπετε στην αριστερή εικόνα αυτό που λέγεται DAIN. Αναπτύσσεται ένας διάβλος μεταξύ του αληθούς και του ψευδούς λόγω των ραμάτων που βάζεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει στο μέλλον malperfusion, aortic growth, mortality και reintervention. Φανταστείτε με την τεχνική που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στα κέντρα της Ελλάδος. Οι ασθενείς επανέρχονται εντός πενταετίας και απαιτούν πολύ ριζικότερες απεμβάσεις και οι περισσότεροι πεθαίνουν. Τώρα, τι προτείνεται για να το αντιμετωπίσεις αυτό? Υπάρχουν τρεις τεχνικές. Η πρώτη είναι να κάνεις αυτό που λέγεται anti-grade TVAR με ανοιχτή την αορτή. Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιήσεις ένα καινούριο device, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ κανένας στην Ελλάδα. Λέγεται AMDS. Το τρίτο είναι να κάνεις frozen elephant trunk, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα σύνθετο, ένα complex μόσχευμα. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεις το malperfusion, δηλαδή το να κλείσει κάποιος από τους αληθείς αυλούς περιφερικά, και να επίσης και το mortality και το reintervention. Και η πρώτη τεχνική εφαρμόζεται στην Cleveland Clinic. Εγώ προσωπικά δεν την έχω εφαρμόσει αυτή την τεχνική, γιατί ποτέ δεν ήθελα να εξαρτώμαι από τον αγκιοχειρουργό να βάλει το stent, ούτε έχω εκπαιδευτεί σε εναγκιακές τεχνικές, αλλά είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στο Cleveland Clinic και έχει επίσης και μια αυξημένη δυσκολία στο πώς να αντιμετωπίσει την υποκλίδια. Προσωπικά δεν την χρησιμοποιώ, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν είναι μια τεχνική που έχει σώσει ζωές και βοηθάει στο remodeling περιφερικά της αορτής. Την τεχνική που χρησιμοποιώ, θα τη δείξω παρακάτω, αλλά αυτή είναι μια άλλη. Εδώ βλέπετε πώς το stent κάνει expand το true lumen. Βλέπετε πώς επιτυγχάνεται αυτό που λέμε περιφερικό remodeling της αορτής, κάνοντας επανέκπτυξη του αληθούς αυλού και βελτιώνοντας την αιματική ροή περιφερικά. Αυτό είναι κάτι καινούριο, το οποίο πρώτη φορά το είδα στο BARTS που χρησιμοποιήθηκε. Είναι ένα stent graft, το οποίο μπαίνει μέσα στην αορτή και το βάζεις πολύ proximal, εκεί που κάνεις την proximal αναστόμωση του graft, αλλά δεν έχεις το πρόβλημα να επαναγκυώσεις τα αγγεία του τραχύλου, γιατί το αίμα φεύγει μέσα από το graft που είναι τρίπιο και πηγαίνει προς τα αγγεία του τραχύλου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το remodeling, και είναι μια τεχνική που μπορεί να σώσει ζωές, ειδικά σε elderly ασθενείς, και να μην χρειαστεί επανεπέμβαση.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το AMDS. Είναι ένα device το οποίο είναι ένα stent graft. Κάνεις την περιφερειακή αναστόμωση με τον συνήθι τρόπο και μέσα σε αυτόν ρίχνεις το AMDS και η αναστόμωση αυτή μπορεί να γίνει μέσα σε 45 λεπτά. Εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα ότι έχει κάνει πολύ καλό remodeling των αγκίων του τόξου και περιφερικά της αορτής. Και αυτό γίνεται support από την βιβλιογραφία με reports που έχουν βγει από την καναδική εταιρεία, καρδιοχειρουργική εταιρεία, που δείχνει ότι το mortality κατεβαίνει στο 7,7% χωρίς νευρολογικό έλλειμμα. Το συνήθως είναι πάνω από 12%, εδώ είναι 7,7% και επίσης έχει πολύ καλό, όπως είπα, resolution του malperfusion στο 95% των περιπτώσεων. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να δείξω είναι αυτό που έγινε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Το έκανα με τον κύριο Κοκοτσάκη πριν από αρκετά χρόνια. Είχαμε ένα τέτοιο κόμπλεξ ανέβρισμα. Σε αυτόν τον ασθενή αλλάξαμε τη βαλβίδα, αλλάξαμε την ανιούσα αορτή, αλλάξαμε το τόξο, κάναμε frozen elephant trunk και crossover femoral-femoral. Βασικά ο άνθρωπος ήταν πλαστικός από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι τα μυρία. Και αυτός ο ασθενής έζησε μετά από 24 ώρες χειρουργείο και κόστησε το χειρουργείο 250.000 ευρώ. Μετά από ένα μήνα ήταν σε χρόνια αιμοκάθαρση, αλλά οφείλω να πω ότι ο ασθενής αυτός ζει ακόμα. Αυτόν τον έκανα το 2007. Αυτό είναι η επέμβαση του Frozen Elephant Trunk. Έχουν γίνει περίπου 60 περιστατικά στην Ελλάδα. Τα 28 ήμουνα μέσα μαζί με τον κύριο Κοκοτσάκη. Μάλλον έχει κάνει τα 45 από αυτά. Τα υπόλοιπα έχουν γίνει από άλλους χειρουργούς. Στην Λάρισα δεν έχει γίνει ποτέ. Επομένως, ο αλγόριθμος είναι ότι όταν έχεις ένα debakey uncomplicated, μπορείς να κάνεις ένα standard repair, μπορεί να κάνεις μια ανοιχτή αναστόμωση και ένα, όπως λέμε, emi-arch repair, μέσα σε μια μισή ώρα μπορείς να το καταφέρεις. Αν όμως είναι complicated, τότε χρειάζεται μία από τις τρεις τεχνικές που περιέγραψα, είτε frozen elephant trunk, είτε AMDS, είτε anti-grade TIVAR. Αυτές είναι οι τρεις τεχνικές. Και φυσικά, μπορείς να εφαρμόσεις αυτές τις τεχνικές όταν καταρχάς το μόσχευμα είναι διαθέσιμο. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είναι ακριβές τεχνικές και θέλουν ένα αορτικό team. Χρειάζεται επίσης να έχεις όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενός multidisciplinary team που ασχολείται με high volume aortic surgery. Και το τελευταίο είναι ότι τα συμπεράσματα είναι ότι χρειάζονται φυσικά randomized control trials, αλλά δεν είναι πάντα εφικτά να γίνουν τα randomized control trials και κοστίζουν πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζονται αυτό που λέμε registries, οι οποίες να μαζεύουν αυτά τα δεδομένα και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζονται, να βγαίνουν συμπεράσματα για αυτές τις complex παθολογίες της αορτής. Αυτό είναι το team που έχω στην Αγγλία, με περίπου 70 άτομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αθανασίου για την πραγματικά πολύ εντυπωσιακή εισήγησή του. Έμεινα εκστασιασμένος από όλες αυτές τις δυνατότητες που υπάρχουν με τη συνεργασία. Βλέπετε και μη γιατρών στην ομάδα, bioengineering, εξειδικευμένοι ιστοπαθολόγοι, gene experts κλπ. Γιατί και εδώ βλέπετε ο μοντέρνος χειρουργός δεν είναι απλώς ένας technician, δεν είναι μόνο ένας πάρα πολύ καλός, όπως προκειμένου είπε του κ. Αθανασίου, ικανός τεχνικά χειρουργός. Είναι ότι έχει συντονίσει μια ομάδα πάρους ανθρώπους για να χτυπηθεί η ρίζα του προβλήματος εκεί που πρέπει. Κρατώ επίσης την ανάγκη, αφενός μεν τα κριτήρια να μην είναι απεικονιστικά, να είναι μορφολειτουργικά και με predictive value, να μπορείς να εκτιμήσεις πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον αυτή η αορτή. Και χαίρομαι που ακούω την ανάγκη να υπάρχουν big data. Αυτό που, σωστά, όχι μόνο στην ιατρική, αλλά γενικώς στον κόσμο, η ανάγκη είναι τα big data. Από εκεί πια προκύπτουν οι πιο αξιόπιστες πληροφορίες και τα πιο σωστά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μας το έχει δείξει η Amazon. Έτσι έκανε target τον οποιοδήποτε από εμάς, κάνοντας big data analytics και κάνοντας αυτό που λέμε digital marketing. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια ερώτηση, γιατί κάποια πράγματα δικά τους φοιτητές μας μπορεί να ήταν λίγο δυσνόητα. Ο κύριος Ζαχαρούλης. Θάνο, θα μου επιτρέψεις να πω μερικά πραγματάκια. Καταρχήν, επειδή βλέπω το κοινό,
Είναι όλα τα πρόσωπα γνωστά σε εμάς, είναι φοιτητές τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα έτσι. Λοιπόν, και θα ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί αυτή η παρέμβαση που κάνω τώρα δεν είναι, είναι against the protocol, για να τα πω όπως τα λες εσύ μισοαγγλικά. Καταρχήν να υπογραμμίσω ότι σήμερα είδαμε μία εργασία η οποία άξιζε περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε αντιληπτό. Μαζί με αυτούς που έχουν... Ναι. Υπάρχουν, ας πούμε, παράπλευρα grants, τα οποία δεν τα συνυπολογίζω, είναι αυτά που μου δώσανε εμένα. Τα υπόλοιπα δεν τα συνυπολογίζω. Το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι μας ταξίδεψε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, στο πιο απαιτητικό κομμάτι που είναι η χειρουργική της αορτής, και την οποία δεν την ξέρουν πολύ. Στην Ελλάδα, ας πούμε, πρέπει να είστε 2, 3, 4 χειρουργοί, ίσως να λέω και πολλούς. Παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, που το ξέρουν. Τώρα καλωσορίζω και τον πρόεδρο του συνεδρίου εδώ πέρα, ήρθε πάνω στην ώρα, πάνω στην παρέμβαση ήρθε. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό το οποίο είδαμε σήμερα ήταν αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ πλάς, το οποίο θεωρώ ότι επειδή εμείς δεν είμαστε εξειδικευμένο κοινό, δεν μπορούμε ακόμα να το αντιληφθούμε το πόσο σπουδαίο έργο είναι αυτό όλο. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, απευθυνόμενος προς το κοινό, το οποίο είναι δικοί μας φοιτητές, είναι ότι άκουσαν έναν ομιλητή που πήρε την έδρα του Μακτή Γιακούμπ, και για μας είναι τιμητικό που ένας Έλληνας κατέλαβε αυτή τη θέση και μιλάει στο υποκράτειο συνέδριο αυτή τη στιγμή. Ίσως να είσαι από τις προσωπικότητες που τιμούν την παρουσία σου σε ένα τέτοιο συνέδριο. Να πω, να ακούσουν τα παιδιά, ότι έχεις πάνω από 600 δημοσιεύσεις και ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν γύρω στα 70-80 PhD candidates και researchers υπό την δική σου εποπτεία στην Αγγλία. Τα λέω αυτά λίγο για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί το να πεις μια ξερή ανακοίνωση σε εμάς που δεν τα ξέρουμε καλά αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε όλες τις διαστάσεις. Να πω ότι από την ώρα που ήρθες στην καρδιοχειρουργική έχουν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις που δεν έχουν γίνει πριν, από πλευράς βαρύτητος εννοώ. Πρέπει να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Και τέλος να πω ότι εύχομαι να ριζώσεις εδώ πέρα, να προσαρμοστείς ακόμα καλύτερα στην ελληνική πραγματικότητα και να αποδώσεις ακόμα περισσότερο και να γίνουν πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει όχι μόνο στη Λάρισα, αλλά ούτε και στην Ευρώπη. Αυτός νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο στόχος. Και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Μια διόρθωση θέλω να κάνω. Ο Μάγκη Γιακούμπ είναι αναντικατάστατος για ένα λόγο. Έκανε 3 καινούργιες επεμβάσεις στον κόσμο. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Έκανε την Domino Operation, που παίρνεις πνεύμονα από τη μητέρα και τη βάζεις στο παιδί. Ένα μοναδικό που θα μπορούσε να έχει πάρει Νόμπελ. Δεύτερον, περιέγραψε τις ανομαλίες της ανώμαλης έκφυσης των στεφανίων αρτηριών. Σημαντικό. Και τρίτον, έκανε το μεγαλύτερο κέντρο transplant στον κόσμο, σε ένα χώρο που ήταν, ας το πούμε έτσι, ανύπαρκτος. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα. Επομένως, παρόλο που πήρα μια θέση που είχε και τον γνώρισα, έχω ένα θαυμασμό. Πάνω η συγκίνησή σου τιμά το ήθος σου και την ακαδημαϊκή σου προσφορά. Είμαστε τυχεροί που σε έχουμε εδώ. Είμαστε τυχεροί που έχεις αυτή την προσέγγιση, την πολυμουλτιδισιπλίναρη, πώς το λέμε στα ελληνικά γράμματα. Τέλος πάντων, έχεις καταδείξει άλλη μια φορά την ανάγκη της συνεργασίας και πιστεύω ότι ο χειρουργικός τομέας είναι δίπλα σου. Σε οτιδήποτε προσπαθήσεις και στο μέλλον να εξελίξεις, ένα βήμα παραπάνω από αυτά που έκανες στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας σε αυτήν την παρουσίαση, την αντιπροσωπευτική των δραστηριοτήτων, αυτά που γίνονται και αυτά που έρχονται, γιατί πρέπει να κοιτάμε και το μέλλον στον τομέα χειρουργικής του Πανεπιστημίου μας.
Να ευχαριστήσω, γιατί είναι εδώ και ο πρόεδρος του συνεδρίου, και να το συγχαρώ τον κύριο Γιαννούκα όπως πριν και τον κύριο Τσούγκο για το πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο αυτής της εκδήλωσης. Όλη αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ σημαντική, πολύ μεστή, πολύ γεμάτη. Συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι.